Λοιπόν, καταρχάς θα παρουσιάσουμε ένα περιστατικό. Πιο πολύ θα ήθελα να μιλήσετε εσείς. Κάποια ιδέες θα πέσουν. Να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε ένα περιστατικό μεικτής ακράτειας. Ξεκινώντας να πω από την αρχή ότι είναι πάντα δύσκολα αυτά τα περιστατικά και θεωρώ ότι δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Το γκρι μάλλον ταιριάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε σε μια πρώτη φάση να δούμε από τη δικιά μας τη μεριά τι μπορεί να υποστηρίξει την χειρουργική αντιμετώπιση ή έστω σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την χειρουργική αντιμετώπιση. Αρχίζουμε λοιπόν το περιστατικό. Είναι μια κυρία που τη λένε Άντα, είναι 54 ετών. Πάει για τρίτη φορά σε ουρολόγο, δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε η τρίτη που τη βλέπουμε. Χρησιμοποιεί 3 έως 4 σερβιέτες την ημέρα. Γενικά να πούμε ότι η ταξινόμηση με τις σερβιέτες, παρόλο που δεν είναι επίσημη, στους άντρες χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο βέβαια, στις γυναίκες δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, είναι μια πρακτική ταξινόμηση που στην καθημερινή πράξη μας βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Βέβαια, εδώ καλό είναι κανείς να παίρνει πληροφορίες για τη σερβιέτα, πόσο μεγάλη είναι, αν την αλλάζει από φόβο ή αν πραγματικά είναι ευεργμένη, έτσι να έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Την ημέρα έχει μια συχνοουρία 8 με 10 φορές και συνδυάζεται μαζί με μια επιτακτικότητα, η οποία από ό,τι φαίνεται με αυτά που μας λέει είναι και επιτακτική ακράτεια. Επίσης, μας λέει ότι χάνει όταν βύχει, όταν γελάει, όταν κάνει οικιακές δουλειές, σηκώνει βάρος και επίσης όταν ακούει τη βρύση να τρέχει. Το βράδυ έχει 2 φορές, σηκώνεται 2 φορές το βράδυ και καθώς προσπαθεί να φτάσει στην τουαλέτα, χάνει ούρα. Επίσης χάνει ούρα κατά τη σεξουαλική επαφή. Αυτό εντάξει, είναι ένα σημαντικό στοιχείο πάντα να το ρωτάμε, ντρεπόμαστε να το ρωτήσουμε και εμείς, ντρέπονται οι γυναίκες να το πούν. Έχει μεγάλη σημασία να το ρωτάμε και ίσως εκεί μπορεί κανείς, ρωτώντας αν είναι τη στιγμή της διήτησης ή στην φάση της μετέπειτα επαφής, να κάνει κανείς μια διάκριση αν είναι από επιτακτικότητα ή από προσπάθεια. Λέει ότι έχει τα τελευταία 5 χρόνια αυτή την κατάσταση και μάλλον έχει μια επιδείνωση τον τελευταίο χρόνο. Δεν έχουμε τσούξιμο κατά την ούρηση ή κάτι πόνο ή οτιδήποτε. Τα επεισόδια ρολιμόξεων είναι σπάνια. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Από το ιατρικό ιστορικό, υπάρχει ένα ιστορικό υπερλιπιδεμίας. Έχει μια νυκτερινή νούριση στην ηλικία των 10 ετών. Αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι καλό να το ξέρουμε. Πολλές φορές η επιτακτικότητα έχει σχέση με ένα ιστορικό νούρησης. Το ύψος και το βάρος δείχνουν ότι είναι ένα άτομο δεν είναι κάποια υπέρβαρη, είναι σχετικά φυσιολογική, καπνίζει. Άρα μπορεί και να βύχει, ένας επιβραδυτικός παράγοντας. Και γενικά πίνει καφέ και αρκετό νερό. Και αυτά είναι στοιχεία που να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εδώ μπαίνουν διάφορες τεχνικές που βοηθούν στην τροποποίηση της συμπεριφοράς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι στην τελική φάση της εμεινόπαυσης. Έχει μια ήπια αρτηριακή υπέρταση και παίρνει ένα αντιπεραστικό που έχει μια χαμηλή δόση διουρητικού. Επιπλέον ένα στοιχείο έτσι που μπορεί να διευκολύνει την ανάδειξη της επιτακτικότητας. Όσον αφορά το κοινωνικό ιστορικό, είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια, έχει 2 παιδιά, είναι δραστήρια, πηγαίνει στο γυμναστήριο, είναι σε ένα χορευτικό σύλλογο και έχει αρχίσει πλέον να αισθάνεται αμήχανα και πρέπει να φοράει κάποια ημένα βοηθήματα κράτειας για να μην πάθει κάποιο ατύχημα και όπου βρίσκεται τέλος πάντων η γυναίκα να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Επίσης, αισθάνεται άσχημα και νιώθει ότι μυρίζει στη διάρκεια της επαφής που χάνει ούρα. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται ότι την έχουν επηρεάσει πολύ και είναι ένα άτομο που θέλει να αντιμετωπιστεί. Έχει πάει λοιπόν σε 2 προηγούμενους ουρολόγους. Ο ένας της είπε ο πρώτος να σου διορθώσω την... θα το δούμε μετά στην φυσική εξέταση, είχε και μια μικρή κυστεοκύλη και να σου βάλω και μια ταινία. Ενώ ο δεύτερος ουρολόγος της λέει θα σου δώσω κάποια φάρμακα και θα κάνεις και μια φυσικοθεραπεία των ιών του πυλικού εδάφους και τα πράγματα θα πάνε καλά. Οπότε η γυναίκα προβληματίζεται και νομίζω και οποιοδήποτε από εμάς θα προβληματιζόταν. Λέει ότι εντάξει, μίλησα με άλλες και μου είπανε που είχαν τέτοια προβλήματα, βάλανε μια κορδέλα και γίνανε καλά. Αλλά μετά βρήκα και μια άλλη φίλη μου και της λέει: μα τι λες, απάντησε, σφάξουνε. Εγώ πήρα κάποιο χαπάκι και έγινα καλά. Άρα λοιπόν, πολύ λογικά η γυναίκα είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη. Ας αρχίσουμε λοιπόν, αφού ξέρουμε το περιστατικό, να δούμε τι άλλες πληροφορίες χρειαζόμαστε εμείς.
Κλινική εξέταση, πιστεύετε ότι πρέπει να την κάνουμε, έτσι δεν είναι, αναμφισβήτητα. Στην οποία είναι καλό να γίνει και μια αδρή νευρολογική εκτίμηση. Οπωσδήποτε εξέταση στα ούρα. Αν κάποιος έχει κάποια αντίρρηση ή κάποιο στοιχείο πάνω σε αυτά, ας το λέει. Νομίζω μέχρι εδώ ότι μάλλον όλοι συμφωνούμε. Παν τεστ. Πόσοι από εσάς κάνουν παν τεστ? Ή για να πω, ίσως το παν τεστ πρακτικά είναι το σχεδόν αντικειμενικό κριτήριο, δεν είναι και αυτό αντικειμενικό, το πιο αντικειμενικό με το οποίο μας δίνει τη βαρύτητα της ακράτειας. Έτσι. Και είναι πολύ απλό να γίνει. Και είναι καλό να το έχουμε στα χέρια μας, γιατί είναι αντικειμενικό έβριμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό το αντικειμενικό έβριμα εμάς μας δίνει το δικαίωμα να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί πρέπει να συνδυαστεί το αντικειμενικό έβριμα με την προσωπικότητα της ασθενούς. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι βαρύ το σκορ που θα βγάλουμε και οι ασθενείς δεν αισθάνονται καλά. Έτσι. Άρα, πρέπει οι ασθενείς να συμμετέχει στην όλη διαδικασία της απόφασης. Το ημερολόγιο ούρησης. Πόσοι το χρησιμοποιούν? Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο είναι απλούστατο και όμως ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να μπει στην καθημερινή μας πράξη. Έτσι, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βγάλει έτσι ασπροπρόσωπο σε πολλές περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ απλό. Ουρομέτρηση θα κάναμε? Θα κάναμε, έτσι, να πάρουμε μια στοιχειώδη εικόνα, να δούμε αν είμαστε στα φυσιολογικά ή εκτός των φυσιολογικών. Και φυσικά να δούμε αν έχουμε υπόλοιπο ούρον. Κυστεοσκόπηση, θα κάναμε ή όχι? Τι νομίζετε? Δεν τα λέω αυθεντικά αυτά όλα, έτσι, γιατί παρακαλώ, όποιος κυστεοσκόπηση θα γινόταν ή όχι. Έτσι. Και εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κυστεοσκόπηση σε αυτή τη φάση, έτσι να κάνουμε τόσο επεμβατική την διαγνωστική διαδικασία χωρίς κάποιο λόγο. Για τα υπόλοιπα συμφωνούμε όλοι στα βήματα. Γιατί για την άλλη μεριά, μάλλον, ναι. Απλά έχω μία ένσταση όσον αφορά την ουρομετρία. Ναι. Απλά η σκέψη μου είναι ότι ούτως ή άλλως αυτή η γυναίκα θα πρέπει να κάνει ένα πλήρω δυναμικό έλεγχο για να δούμε αν έχει και αστάθεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εφόσον θα γίνει αυτός εκ των πραγμάτων, γιατί να γίνει ξεχωριστά μια ουρομετρία πρώτα και μετά να γίνει ολόκληρο το τεστ? Ναι. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν στο τεστ. Ίσως προτρέξαμε λίγο. Προτρέξαμε, αλλά με την έννοια ότι μετά μπαίνει το ερώτημα πάλι για την ουροδυναμική. Συμφωνώ, αλλά ούτως ή άλλως από το ιστορικό βλέπουμε ότι ίσως να έχουμε και τα δύο. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω, σαν ομάδα, ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μεικτή από την κλινική εικόνα, μας μπαίνει υποψία για μεικτή ακράτεια, πρέπει να γίνει ουροδυναμικός έλεγχος. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Επειδή λοιπόν μας έχει μπει η υποψία από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα, γιατί να προχωρήσουμε σε ουρομετρία από την πρώτη στιγμή. Περίμενα την αντίδραση. Να έχεις λίγο παραπάνω πληροφορίες και νομίζω ότι και για τον ουροδυναμίστα που θα στείλεις, το να έχεις και μία ουρομετρία που δεν είναι τίποτα να πάει, κάποιες πληροφορίες, είναι πιο ψηλιασμένος. Οπότε ας μην κολλήσουμε. Εγώ θα έλεγα, με πιο σκεπτικό, εγώ θα έκανα την ουρομέτρηση, γιατί και να γινόταν ουροδυναμικός έλεγχος, επειδή η ουρομέτρηση είναι πιο αντικειμενική όταν έχεις περισσότερες από μία μετρήσεις, έτσι, με αυτό το σκεπτικό. Αυτό που είπε και ο κύριος Χατζηχρήστου, νομίζω ότι έχει μια πολύ λογική βάση. Δηλαδή, κάνεις τον απλό έλεγχο πρώτα και μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι έναν έλεγχο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει κάποιες αμφισβητήσεις. Με αυτό το σκεπτικό. Δεν ξέρω αν πείθει αυτή η άποψη, αλλά. Έτσι, ήταν εκεί η σειρά του. Άρα λοιπόν, τα δύο τελευταία, η κυστεοσκόπηση και ο πλήτσιο δομικός έλεγχος, ίσως έτσι μπαίνουν λίγο σε υποαμφισβήτηση, ναι. Αν και το συγκεκριμένο πρόβλημά μας εδώ δεν είναι τόσο η διαγνωστική διαδικασία ή μάλλον λείπει κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αύριο. Είναι μια βασική εξέταση που θα δούμε στην πορεία ότι μπορεί να μας χρειαστεί. Λοιπόν, η γυναικολογική εκτίμηση. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και έχω την αίσθηση ότι πολλοί από εμάς δεν την κάνουμε σωστά. Έτσι, όπως επίσης ότι σε πολλά, εντάξει, το λογικό, αλλά στα ειδικά ιατρία που ασχολούνται με την ακράτεια, κανονικά πρέπει να υπάρχει boom. Ή να χρησιμοποιούμε έστω τη κυστεοσκόπηση στο κρεβάτι, είναι πάρα πολύ βασικό. Η γυναίκα λοιπόν αυτή είχε δύο φυσιολογικούς τοκετούς, έχει μια υπερκινητικότητα της ουρήθρας. Η υπερκινητικότητα της ουρήθρας μετριέται πολύ εύκολα, έτσι, με το Q-tip test.
και είναι απλώς ένα στυλό που μπαίνει στην ουρήθρα και τη βάζουμε για να κάνει βαλσάβα και βλέπουμε αν η γωνία είναι πάνω από 30 μοίρες. Βλέπουμε ότι έχει μια κυσταιοκύλη πρώτου βαθμού. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Η κυσταιοκύλη πρώτου βαθμού γενικά είναι σπάνιο να προκαλεί προβλήματα πρώτον και της είχε πει ο πρώτος ουρολόγος να σου φτιάξουν και την κυσταιοκύλη. Συνήθως δεν δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, αν η κυσταιοκύλη ήταν μεγαλύτερη, εκεί αρχίσαμε να έχουμε διάφορα προβλήματα. Μπορεί να υπήρχαν στοιχεία απόφραξης, τι τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε και όλα αυτά. Στο συγκεκριμένο περιστατικό έχουμε μια κυσταιοκύλη πρώτου βαθμού, που θεωρητικά είναι σαν να μην έχουμε κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Στο stress test, το οποίο πάντα πρέπει να γίνεται επίσης, βλέπουμε, είναι βασικά το... και μετά γίνεται αξιόμενο καταστάμε, δηλαδή βασικά βήχει η γυναίκα ή κάνει η βαλσάβα και βλέπουμε αν χάνει η ούρα. Βλέπουμε δύο σταυρούς, μόνο στην όρθια θέση, άρα δεν είναι κάτι πολύ βαρύ. Αυτό για μας είναι ένα στοιχείο που πρέπει να δουλέψουμε, γιατί δεν είχε κάποια ακράτεια που και στην ύπτια θέση έτσι να είναι τρεις σταυροί τότε. Είναι δύο, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ βαριά από ό,τι φαίνεται. Η ισχύ των μειών πυελικού εδάφους, επίσης, είναι με το σύστημα της Οξφόρδης, είναι 3 στα 5. Αυτό για τη δικιά μας τη μεριά επίσης δεν είναι κάτι πολύ καλό και είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Με την έννοια ότι όταν είναι 3 στα 5, οι ασκήσεις πυελικού εδάφους μπορούν να βοηθήσουν το κομμάτι της ακράτειας από προσπάθεια. Αν ήταν, ας πούμε, ένα και μας λέγανε οι δίπλα ότι κοίτα, θα βάλουμε να κάνουμε ασκήσεις, θα λέγαμε τι, κορυδευόμαστε, βάζεις τη γυναίκα να, αφού δεν υπάρχει περίπτωση. Το 3 στα 5 είναι στοιχείο που. Δηλαδή, έχουμε ισχύ πυελικού εδάφους και δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη από ό,τι φαίνεται η ακράτεια από προσπάθεια. Όμως δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία από το PAD-TEST, δεν ξέρουμε ποια είναι. Πώς μετρήσει αυτό. Το Οξφόρδης. Είναι ένα σύστημα που είναι πολύ απλό να το μετρήσει κανείς. Βάζει τη γυναίκα σε ύπτια θέση και βάζει βασικά ένα ή δύο δάχτυλα στον κόλπο. Στον πρώτο βαθμό, βάζει το δάχτυλο, λες τη γυναίκα να σφιχτεί, δεν νιώθει τίποτα απολύτως. Στον δεύτερο βαθμό, όταν σφίγγεται η γυναίκα, προσπαθεί να σφίξει με τον κόλπο το δάχτυλο, ίσως φαντάζεσαι ότι υπάρχει ένα είδος αφτερούγισμα. Κάτι να κουμπίσει. Στο 3 αρχίζεις και νιώθεις ότι ναι, υπάρχει μια πίεση στα δάχτυλα. Στο 4 νιώθεις σφίξιμο και στο 5 νιώθεις ότι σου κρατάει το χέρι μέσα. Έτσι. Και γενικά θεωρείται ότι όταν είναι πρώτου και δευτέρου, δεν περιμένεις ότι οι ασκήσεις θα βοηθήσουν. Γελάει ο κύριος Χατζηχρήστου, είναι οι μοναδικοί που έχουν. Εμείς το κάνουμε, δηλαδή σαν αξιολόγηση, αλλά δεν έχουμε άνθρωπο να τους κάνει σωστή φυσικοθεραπεία. Είναι οι μοναδικοί που έχουν την φυσικοθεραπεύτρια που μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δυστυχώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Επίσης, η γυναίκα δεν είχε κάποια εικόνα ατροφίας ή φλεγμονής. Αυτό είναι καλό και είναι ίσως καλό και για μας, με την έννοια ότι το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο έτσι όταν ο κόλπος έχει καλύτερη σπαργή. Και αρχίζουμε τώρα. Ίσως αυτά να περάσουμε λίγο γρήγορα, αν έχει κάποιος, γιατί μετά θα πάμε στο ουσιαστικό σε αντιπαράθεση. Αυτή είναι μια ορομετρία της γυναίκας αυτής. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κλασική εικόνα γυναίκας με ακράτεια από προσπάθεια. Βλέπει κανείς αυτό το τρομακτικό το κατακόρυφο, κοιτάξτε πώς είναι μια γυναίκα που βάζει μια υποψία ότι ουσιαστικά από εδώ τουλάχιστον ένας που έχει μια αρκετή ίσως εμπειρία είναι σαν μια κατάσταση που είναι έτοιμη να ουρήσει. Δηλαδή ο αφιένας είναι ίσως ανοιχτός. Δηλαδή είναι στο τσαφ, κάνει μια ελάχιστη χάλαση και βλέπουμε αυτή την τεράστια, δεν κάνει το άγγιγμα το φυσιολογικό αφιένας που κάνει λίγο την καμπύλη. Αυτό το απότομο δείχνει πιθανώς έναν αφιένα που είναι σε κατάσταση μονίμως ανοιχτή, αυτό που λέει την κυσταιοποίηση του αφιένα της κύστης, της ουρήθρας. Επίσης, βλέπουμε όμως ότι η γυναίκα ούρησε στα 145, που μας βάζει μια υποψία ότι είναι πραγματικά υπάρχει κάποια επιτακτικότητα. Έτσι, 145 δεν είναι μια ποσότητα, εκτός αν τη βάλανε με το ζόρι να ουρήσει. Και το υπόλοιπο των ούρων είναι 25 ml, ουσιαστικά σήμαντο. Όσον αφορά τον οδυναμικό έλεγχο που τελικά τον κάναμε, γιατί θα θεωρήσουμε, νομίζω σε αυτό δεν θα αντιπαρατεθούμε, ότι στη μεικτή ακράτεια αυτό που είπε ο συνάδελφος, ουσιαστικά είναι δεδομένο ότι πρέπει να κάνει τον οδυναμικό έλεγχο. Τι βλέπουμε εδώ τώρα. Στην κάτω γραμμή είναι η ροή. Εδώ έχουμε τις πιέσεις, γιατί δεν είναι γραμμένα και εγώ δεν τα θυμάμαι που ήταν το βες και που το... Από ό,τι βλέπω, εδώ είναι η detrusor, η πίεση του εξωστήρα, εδώ είναι η abdominal και εδώ η vesical. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια σύσπαση και απώλεια. Άρα εδώ αμέσως είναι η επιβεβαίωση επιτακτικής ακράτειας. Καθώς προχωράμε,
Βλέπουμε επίσης εδώ την απώλεια με σύσπαση. Αν παρατηρήσει κανείς όμως εδώ, βλέπει ότι εδώ, ας πούμε, που έχουμε μια μικρή αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, εδώ υπάρχει απώλεια. Έτσι, υπάρχουν κάποιες απώλειες σε σημεία ήπιας αύξησης ή εδώ. Έχουμε μια αύξηση και βλέπουμε, εδώ μπαίνει ένα ερώτημα βέβαια. Μήπως αυτή εδώ είναι ακράτεια από έπηξη, η οποία είναι αυτό που λέμε από πρόκληση, on provocation. Δηλαδή, έκανε το βήχα και ο βήχας προκάλεσε αυτή την ιστορία. Όταν συμβαίνει αυτό, όμως, δεν έχει αυτή την απώλεια εδώ σύγχρονα, αλλά είναι λίγο μετατοπισμένη. Εδώ δεν θα είχαμε τίποτα, θα είχαμε μόνο αυτό το κομμάτι. Άρα, αυτή είναι μεικτή ακράτεια πραγματικά. Δηλαδή, έχει και το κομμάτι της επιτακτικότητας και το κομμάτι της ακράτειας από προσπάθεια. Και μάλιστα, κοιτώντας εδώ, βλέπουμε ότι όντως έχει μια μειωμένη χωρητικότητα. Υπάρχει επιδραστηριότητα, είναι μια μεικτή ακράτεια. Και εδώ είναι δύο στοιχεία που μας, δυστυχώς κόβεται λίγο κάτω, δύο στοιχεία που έχουν μια κάποια σημασία. Το abdominal leak point pressure, το Valsalva leak point pressure είναι μόνο 40. Αυτό ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μας. Έτσι, μιλάμε για στοιχεία σφιχτηριακής ανεπάρκειας. Είναι βαριά και από κάτω δεν φαίνεται, λέει το detrusor, το leak point pressure, το detrusor, το οποίο είναι 15. 15 ή 20 αν θυμάμαι. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό επίσης. Εδώ δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό έχει σημασία. Συγγνώμη λίγο, να ρωτήσω λίγο στο πόσοι κατανοούν τον όρο leak point pressure και detrusor. Λοιπόν, να πούμε τι είναι, τότε να εξηγήσουμε. Α, μπράβο, λοιπόν. Να πούμε τι είναι. Γιατί εσείς νομίζετε επειδή τα. Ναι, τα ξέρουμε. Σωστά. Αν και απλώς είναι ένα στοιχείο που ίσως το χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν είναι και το σημαντικό. Σημαίνει ότι η γυναίκα, καθώς γεμίζει η κύστη, έτσι, εκεί που γέμισε, τη βάζουμε και σφίγγεται. Κάνει μια βαλσάβα. Και βλέπουμε σε ποια πίεση χάνει. Αν η πίεση που χάνει είναι κάτω από 65, θεωρείται ότι είναι σφιχτηριακή ανεπάρκεια, ότι υπάρχει πρόβλημα στο σφιχτήρα αυτό καθεαυτό στην ουρήθρα. Αν είναι μεταξύ 65 και 95, είναι μια ενδιάμεση ζώνη, και αν είναι πάνω από 95, είναι στοιχείο ότι δεν έχουμε πρόβλημα από την ουρήθρα σαν σφιχτηριακό μηχανισμό, αλλά από την υπερκινητικότητα. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι μάλλον υπέρ μας, ότι έχουμε μια σφιχτηριακή ανεπάρκεια, δηλαδή ότι είναι μια σημαντική ακράτεια. Βέβαια, αυτό είναι φτιαγμένο το περιστατικό, έρχεται λίγο σε αντιπαράθεση με τους δύο σταυρούς που έδειχνε ότι έχει μόνο σε όρθια θέση. Έτσι. Βέβαια, μπορεί να μην έχει γίνει και πολύ σωστά, έτσι, το Valsalva leak point pressure. Πάντα καμιά φορά παίζει, ναι. Το leak point pressure σύντσο το μετράμε σε 250 ml πλήρωση της κύστης. Εδώ φτάσαμε στα 145. Μπράβο. Σωστά. Βέβαια, αυτό δεν μας πολύ. Αυτό είναι το κλασικό. Περιττό να σου πω βέβαια ότι στα περισσότερα κέντρα δεν γίνεται σωστά, έτσι. Το κλασικό είναι στα 200 ml. Όμως, σε περίπτωση που δεν φτάνει η γυναίκα, θα πάρεις και στοιχεία, απλώς θα πεις ότι αυτό το leak point pressure ήταν σε μικρότερη, που σημαίνει θεωρητικά ότι αν γεμίσει θα είναι ακόμη πιο κάτω. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει το πρόβλημά μας. Έτσι, ξέρουμε το περιστατικό. Αυτό είναι το περιστατικό. Τώρα το θέμα είναι πώς θα. Καταρχάς, ξεκινώντας, έτσι, όπως το είδαμε μέχρι εδώ, πόσοι θα κάνουν χειρουργική προσέγγιση, να σηκώσουν τα χέρια. Μόνο ένας. Δηλαδή, πάμε να πολεμήσουμε τους άλλους. Έχουμε ξεκινήσει πολύ άσχημα. Έτσι, δεν είναι. Πάει, τι βάψαμε, σηκώθουμε να φύγουμε. Άρα από εδώ μόνο ένας. Να ρωτήσω κάτι. Από το ιστορικό δεν έχω καταλάβει η γυναίκα από τι ενοχλείται. Κάπου είδα για ατυχήματα ενοχλητικά στο γυμναστήριο ή στο χορό. Δεν μπορούσε να καθορίσει. Δεν μπορούσε. Όχι, σου έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να κατουργέμαι. Εκείνο που ξέρω είναι πάω στο γυμναστήριο και χάνω ούρα. Έτσι. Η γυναίκα, δηλαδή, πιο πολύ από αυτά που φαίνεται, έλεγε πιο πολύ το κομμάτι της ακράτησης από προσπάθεια. Γιατί δεν διαμαρτύρονται τόσο πολύ ότι δεν προλαβαίνω να πάω κάτι τέτοια. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Έτσι φαίνεται. Άρα πρέπει, δηλαδή, να το παλέψουμε πολύ από τη στιγμή που και εμείς πηγαίνουμε ότι. Καταρχάς, να πούμε μερικά πράγματα που είναι γνωστά νομίζω σε όλους, ότι γενικά η μεικτή ακράτεια είναι ένας πολύ συχνός τύπος ακράτειας μετά τα 60, έτσι, αναμφισβήτητα, είναι αυτό το χρώμα το καφετί. Επίσης, είναι η βαρύτητα συνήθως μεγαλύτερη, δηλαδή μιλάμε για μια κακή ακράτεια, πάντα όταν μιλάμε για μεικτή ακράτεια. Βλέπουμε εδώ, συγγνώμη. Βλέπουμε εδώ, έτσι, ότι στο σοβαρό είναι
Και γενικά είναι αποδεδειγμένο ότι ενοχλεί περισσότερο. Άρα, εμείς έχουμε σαν στοιχείο να πούμε ότι η γυναίκα είναι σε μια κατηγορία που ταλαιπωρείται περισσότερο από κάποιους άλλους ομοσφαίες ακράτειας. Δηλαδή, την επηρεάζει πολύ και ξεκινάμε με κάποια άσχημα στοιχεία. Δηλαδή, ότι θέλει ίσως πιο δραστικές μεθόδους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουν και οι δίπλα. Είναι πολλά γραμμένα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει έτσι όπως το έχω χρησιμοποιήσει. Απλώς προσπάθησα να βάλω όλη την ιστορία και να κάνουμε το highlight αυτό που, όπως, αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως. Γενικά μας ενδιαφέρει να πούμε ότι ό,τι θα μας πούν γενικά και αυτά που λέμε εμείς και οι άλλοι, δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες στη μεικτή ακράτεια που να μπορούν σαφώς να υποστηρίξουν το αποτέλεσμα της φαρμακοθεραπείας. Έτσι, δεν έχουμε. Επίσης, σύμφωνα με αυτή την ανασκόπηση που έκανε ο Χασίμ Χασίμ και ο Abrams, είναι ότι γενικά αρχίζουμε να χρησιμοποιήσουμε χειρουργικές μεθόδους, μπορούμε όμως το κομμάτι της επιτακτικότητας να το αντιμετωπίσουν και αυτοί ισχυρίζονται ότι ένα από τα δύο θα αντιμετωπιστούν. Ότι δεν αντιμετωπίζουν και τα δύο. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι. Οι δίπλα θα το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, ότι σύμφωνα με αυτή την ανασκόπηση λένε ότι δεν μπορείς και τα δύο. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια άλλη μελέτη που επίσης αναφέρεται στο ότι η μεικτή ακράτεια έτσι και αλλιώς είναι λίγο προβληματική. Γιατί? Γιατί δεν την καθορίζουμε πάντα πολύ καλά. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Και γενικά στις μελέτες, όταν λέμε μεικτή ακράτεια, τι εννοούμε? Εννοούμε κάποιον που έχει μεικτή ακράτεια, που είναι ακράτεια από προσπάθεια και ακράτεια από επιτακτικότητα, και η κατηγορία που έχει ακράτεια από προσπάθεια και απλή έπειξη, χωρίς να καταλήγει τι είναι, πού ανήκει. Έτσι λοιπόν, σαφώς ανήκει σε αυτή την κατηγορία του μεικτού προβλήματος. Αλλά στις μελέτες, πολλές φορές αυτά μπαίνουν ανάκατα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν λέμε ότι δεν εφαρμόζονται από τις μελέτες που έχουμε τώρα, δεν είναι τα δεδομένα τέτοια που να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αποτελέσματα που λέμε έχουμε αυτή τη μελέτη, μας λέει αυτό, μπορούμε να την ακολουθήσουμε, τελείωσε. Επίσης εδώ προσπαθεί σε αυτή τη μελέτη να καθοριστεί ο ορισμός της μεικτής ακράτειας, ότι έχουμε τα συμπτώματα και τα δύο. Και το σημαντικό που μπαίνει αυτή η μελέτη είναι ακριβώς να υποστηρίξουν την αξία της ουροδυναμικής. Βλέπουμε κάτω-κάτω, έτσι, ότι η ουροδυναμική πρέπει να γίνεται στα άτομα που παρουσιάζουν μεικτά στοιχεία. Και εδώ είναι μια μελέτη η οποία έχει αποδείξει ότι αν χειρουργήσεις γυναίκες με αμυγή ακράτεια από προσπάθεια, χωρίς να έχεις κάνει ουροδυναμική μελέτη, μία στις πέντε θα έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Άρα, ακόμα γενικά, όταν πρόκειται να χειρουργήσεις, να πάτσε διεπεμβατικά σε ένα περιστατικό, είναι καλό να έχεις κάνει την ουροδυναμική μελέτη έτσι κι αλλιώς πριν. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το καθαρό. Αυτός μιλάει για καθαρό εδώ. Εγώ θα έλεγα, σας ρωτώ μάλλον, θα μπορούσαμε να κάνουμε και να επιβεβαιώσουμε σε μια στρες ακράτεια. Αυτό λέει αυτό εδώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέω είναι ότι αυτός εδώ, αυτή η μελέτη... Αλλά πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε ουροδυναμικό. Ναι, όταν πρόκειται να χειρουργήσεις. Λέει ότι μία στις πέντε που θα χειρουργηθούν με κλινικά διαγνωσμένη ακράτεια από προσπάθεια, θα έχει γίνει λάθος. Έτσι. Άρα είναι καλό να γίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτά που θα μας υποστηρίξουν εμάς. Καλά τα θεωρητικά. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Νομίζω το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό εδώ. Ξέρουμε ότι σε ασθενείς με ακράτεια από προσπάθεια, η διαφυγή ουρών στην οπίσθια ουρήθρα, έτσι, διεγείται τα ανακλαστικά του Μπάρικτον και έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει τον ανακλαστικό ούρησης. Αυτό είναι μια γνώση που δεν αμφισβητείται και είναι και το μεγάλο μας όπλο. Έτσι. Βέβαια μπαίνει το ερώτημα εάν σε όλες τις γυναίκες με μεικτή ακράτεια αυτή είναι η αιτία της επιτακτικότητας. Δεν είναι. Σε ένα όμως σημαντικό ποσοστό είναι αυτό. Και κυρίως σε αυτούς που έχουν ανοιχτό αφιένα. Άρα, για να πει κανείς ότι κάνει σωστή διαγνωστική προσέγγιση, πρέπει να έχει αξιολογήσει τον αφιένα της κύστης. Έτσι.
Και αυτό γίνεται με δυναμική απεικτική χειστοδρογραφία ή βιντεοροδυναμική. Δηλαδή, βλέπει αν έχει ανοιχτό αυχένα ή όχι. Αν έχει ανοιχτό αυχένα, πα αρκετά σίγουρα στο ότι με μία κίνηση θα θεραπεύσει δύο πράγματα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το δυνατό μας στοιχείο. Νομίζω σε αυτό πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ. Έτσι, εσείς τι νομίζετε? Κάποια ιδέα? Συμφωνείτε με αυτό? Ωραία. Εδώ είναι τάξη κατά... Δεν νομίζω να μην χάνουμε χρόνο. Έχει αποδειχθεί πειραματικά. Έτσι, στην ουρήθρα, όταν γινόταν η έγχυση στην ουρήθρα, βλέπαμε πως εδώ ανταποκρινόταν η κίστη, ότι έκανε περισσότερες συσπάσεις. Ενώ μόλις σταμάταγε, είχαμε λιγότερες συσπάσεις. Και εδώ, όταν βάζαμε αναισθητικό στην ουρήθρα, ποια ήταν η συμπεριφορά πριν και πώς μετά. Λοιπόν, επίσης από την παθιοφυσιολογία, ξέρουμε ότι σε αυτά τα άτομα υπάρχει σημαντική ελάττωση της πίεσης σύγκλησης και της δυνατότητας να συσπάσουν το πυελικό έδαφος. Και γενικά έχουν μεγαλύτερη ροή ουρών. Και το είδαμε αυτό στην ουρομέτρηση που είδαμε προηγουμένως. Έτσι. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες γιατί ποια είναι αυτή η νευρομυϊκή διαταραχή που τελικά προκαλεί αυτόν τον μηχανισμό διάνοιξης με πτώση της ουρηθρικής πίεσης. Και γενικά η κένωση σε αυτά τα άτομα είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Και νομίζω η ουρομέτρηση ήταν χαρακτηριστική ότι είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Έτσι. Ήταν μια χυμαρόδης ούρηση. Εδώ έχουμε ένα είδος, δεν είναι ακριβώς review, είναι αυτό τα think tank discussions, που, τι λένε, αυτοί καταλήγουν ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός ασθενών, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα. Έτσι. Πρώτον, γενικά, δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε ασθενείς με απλή επιτακτικότητα, τα πράγματα δεν είναι έτσι αγγελικά πλασμένα. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό που δεν ανταποκρίνεται. Έτσι επιβεβαιώνεται εδώ από αυτή την ανασκόπηση. Επίσης, το τι καθορίζεται σαν επιτυχία και αποτυχία είναι αρκετά διφορούμενο, όπως και από προηγούμενες σε άλλες παρουσιάσεις ακούσαμε, σε διάφορα πεδία της ιατρικής συμβαίνει αυτό. Και αρκετοί έτσι, ασθενείς με υπερδραστηριότητα έχουν ένα μεικτό στοιχείο. Τελικά υπάρχουν και στοιχεία ίσως και ακράτησης από προσπάθεια. Και γενικά πρέπει κανείς να προσπαθεί να καταλάβει ποιο είναι το στοιχείο που μπαίνει μέσα της επιτακτικότητας, ποιο της ακράτησης από προσπάθεια και γενικά ποιο είναι περισσότερο αυτό που ενοχλεί την ασθενή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ αυτό είναι ένα άσχημο για μας. Δυστυχώς, τα guidelines που υπάρχουν από την ICS γενικά λένε στη μεικτή ότι πρέπει να ξεκινάει κανείς από τα πλέον ενοχλητικά συμπτώματα πριν. Αυτό είναι νομίζω για όλους δεκτό, ότι στην ιατρική πας πρώτα στα πιο ενοχλητικά. Και μετά υπάρχει ένα δεύτερο βήμα που πάει στην ειδική πλέον αντιμετώπιση, που συνεχίζει αυτός ο αλγόριθμος στο ειδικό, που μιλάει εκεί ότι πρέπει να κάνεις πρώτα τα συντηρητικά. Αυτό θα μας το δείξουν σίγουρα. Θα υπάρχει αυτό στην αντιπαράθεσή τους. Βέβαια, η απάντηση στο πλέον ενοχλητικό είναι ότι αν το πλέον ενοχλητικό κρίνει κανείς ή τεκμηριώνει ότι είναι το στοιχείο της επιτακτικής ακράτησης από προσπάθεια, μάλλον αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερο. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφόρησης, γιατί η ασθενής δεν έχει κάνει κάποιο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής από το οποίο να έχουμε μπορέσει να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι, άρα εκεί έχουμε ένα κενό. Αυτά είναι κάποια τώρα στοιχεία από μελέτες σε μεικτή ακράτεια, τι γίνεται με την ίαση με τις διάφορες επεμβάσεις. Τι βλέπουμε εδώ. Με την BERS, την παλιά, την επέμβαση που πλέον την κάνουμε πολύ λιγότερο, την κολποανάρτηση, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αυτοί που είχαν μεικτή θεραπεύτηκε το 75% και το 95% με αυτούς που είχαν αμυγή ακράτεια από προσπάθεια. Το 75% δεν είναι χαμηλό. Είναι υψηλό ποσοστό. Το TVT, ουσιαστικά η επέμβαση που αντικατέστησε την BERS, 69% στη μεικτή, 97% στην ακράτεια προσπάθειας
Και εδώ το μεγάλο όπλο μας γενικά, όταν κάνει κανείς τα αυτόλογα σλίνγκ στο επίπεδο του αφιένα της κίστης, εκτοξεύεται στο 93% η θεραπεία της μεικτής ακράτειας. Αυτό και είναι υψηλότερο ποσοστό. Γιατί ουσιαστικά αυτό εμείς που μπορούμε να πολεμήσουμε είναι ότι δεν είναι όλες ίδιες οι μεικτές ακράτειες. Δηλαδή υπάρχουν μεικτές ακράτειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα μας πούν βέβαια για το συγκεκριμένο περιστατικό, τι γίνεται. Στο συγκεκριμένο περιστατικό θα πούμε ότι είχε πολύ χαμηλή πίεση διαφυγής. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πίνακας που είναι καλό. Ναι, παρακαλώ. Καταρχάς, δεν έχουμε πει ακόμα τι. Εμείς θα προτείνουμε και θα θεωρήσουμε ότι συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, είναι καλύτερα να συνασχεριστούμε ότι θα βάλουμε ταινία στον αφιένα, αυτόλογη ταινία από ορθό κοιλιακό. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι αυτό που βιβλιογραφικά είναι πιο πολύ ψαγμένο, όπως θα δούμε. Και έτσι, παρόλα που υπάρχουν μελέτες και με το TVT. Το TVT τι συμβαίνει όμως. Φανταστείτε ότι είναι μια ουρήθρα, έτσι, και η κίστη. Αν ο αφιένας είναι ανοιχτός και βάλεις εδώ την ταινία, εδώ κάνεις ένα εμπόδιο, το αποτέλεσμα είναι ο αφιένας ανοίγει όλο και περισσότερο. Έτσι γίνεται ένα σφυροκόπημα του αφιένα, βρίσκει την κόντρα και μεγαλώνει περισσότερο. Οπότε θεωρητικά την επιτακτικότητα την μπορεί να κάνει χειρότερη. Ενώ αν πας στο επίπεδο του αφιένα και κλείσεις, εκεί είναι που έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται που θα δούμε παρακάτω από κάποιες μελέτες. Άρα θεωρώ ότι μάλλον εκεί πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω αν κάποια άλλη άποψη. Η BERTS δεν έχει φανεί ότι βοηθάει, έτσι, σημαντικό, το είδαμε και στην μελέτη περισσότερο. Το TVT, θεωρητικά θα μπορούσε να βάλει ένα TVT στο επίπεδο του αφιένα, έτσι. Δηλαδή να το σπρώξεις πιο πίσω και να το πας για να μην κάνεις. Αλλά εκεί μπαίνουν άλλα προβλήματα, μπαίνει με πιο πολύ δύναμη, είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά διάβρωσης και όλα αυτά. Και βλέπουμε το σλίνγκ ότι εδώ μας ταιριάζει καλύτερα. Έτσι, να το υποστηρίξουμε, και η γυναίκα αυτή είχε χαμηλή πίεση διαφυγής, που εκεί είναι απόλυτη ένδειξη. Με αυτή την πίεση διαφυγής, ανετότατα λες ότι βάζω το αυτόλογο σλίνγκ. Τώρα, από προγνωστικούς παράγοντες, ξέρουμε ότι αν έχει κανείς μια πολύ βαριά υπερδραστηριότητα, δηλαδή έχει πολύ ψηλές πιέσεις, από ό,τι έχει φανεί υπάρχουν χειρότερα αποτελέσματα. Στο δικό μας περιστατικό δεν ήταν τόσο ψηλές οι πιέσεις. Έτσι. Και είδαμε ότι η πίεση του εξωστήρα διαφυγής ήταν πολύ χαμηλή, που σημαίνει ότι η ουρήθρα δεν είχε καμία δυνατότητα να αντισταθεί και οι πιέσεις διαφυγής ήταν εκεί του εξωστήρα, δεν ήταν υψηλές οι συσπάσεις που έκανε. Έτσι, δεν μιλάγαμε για κάποια βαριά υπερδραστηριότητα από ό,τι φάνηκε. Αν και το βαρύ στην υπερδραστηριότητα είναι λίγο σχετικό, έτσι, δηλαδή. Αλλά φάνηκε ότι δεν ήταν καμία υπεδραστηριότητα ντε και καλά τόσο φοβερή. Επίσης, εντάξει, ξέρουμε έτσι ότι αυτό που λέει από παλιά ο Κόνιγκς, ότι η ουρήθρα προηγείται τη σύσπαση του εξωστήρα, αντιπαθοφυσιολογία, το ξέρουμε αυτό, και έχουμε 90% πιθανότητα διόρθωσης υπερλειτουργίας εξωστήρα με χειρουργείο. Από παλιά, λοιπόν, υπάρχει αυτή η τάση ότι όταν έχουμε και τα δύο στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να διορθώσεις και την υπερδραστηριότητα. Και αρχίζουμε τώρα. Από την εποχή, από το 88 ο Maguire και το 98 αργότερα, μας λένε ότι μετά από αυτό, από τα slings, 75%, έτσι, είχαν βελτίωση. Είχαν ίαση, μάλλον. Συνδυασμός υπερδραστηριότητας και ακράτειας από προσπάθεια. Έφυγαν τελείως τα στοιχεία της επιτακτικότητας με tension free, με TVT. Έτσι, και αυτοί είναι μελέτες πρόσφατες, του 8 και του 6. Δηλαδή, ακόμα και με TVT είχαμε καλό αποτέλεσμα και στην επιτακτικότητα. Αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο που θα μας το πούν οι δίπλα. Ότι γενικά, σε ένα 30% των σχεδόν των περιπτώσεων, έτσι που έχουμε μετά το χειρουργείο υπερδραστηριότητα, ένα 19% ουσιαστικά οφείλεται σε de novo επιτακτικότητα. Δηλαδή, ότι με την επέμβαση που θα κάνουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουμε εμείς επιπλέον επιτακτικότητα.
Και νομίζω όλοι το φοβόμαστε αυτό και πάντα το σκεφτόμαστε. Εδώ. Ναι. Ξεκαθαρίζει για ποια τεχνική, σε ποια τεχνική αναφέρεται. Δηλαδή, σαφώς θα έχει διαφορετικό επιβολασμό αν χρησιμοποιείς TVT από το να κάνεις απλώς μια επέμβαση με sling. Συμφωνώ. Εδώ ήταν μεικτή η εικόνα. Αυτή όμως έχουν που βάζει slings. Δεν είναι αυτό. Έτσι. Αυτό όμως σε πολλές μελέτες έχουν μεικτή και βγαίνει αυτό το ποσοστό. Έτσι. Εδώ ήταν στο κλασικό sling. Ναι. Θεωρείτε ότι το 19% είναι αποτρεπτικό ποσοστό για να μην κάνουμε... Όχι, αυτό είναι κάτι που θα δούμε εδώ τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχει αυτή η επιτακτική. Γιατί αυτό είναι το άσχημο στοιχείο για μας. Ότι μπορεί να γίνει de novo επιτακτικότητα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η de novo urgency δεν είναι πραγματικά de novo urgency, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία προϋπήρχε και η οποία δεν είχε απλώς ανακαλυφθεί. Και από κάτω μπορούμε λίγο το... Δεν μπορώ να το δούμε. Είναι λίγο... Καλά, δεν πειράζει. Καλά. Αυτό που ουσιαστικά λέει, επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα, ότι η de novo urgency πάντοτε πρέπει κανείς να τη σκέφτεται λίγο έτσι με προβληματισμό, αν πραγματικά είναι de novo ή όχι. Γιατί φαίνεται ότι η απόφραξη που εμείς κάνουμε συνδυάζεται με υπερδραστηριότητα. Άρα ένα σημαντικό στοιχείο είναι να μην έχει μπει με πολύ τάση ταινία. Και εδώ αρχίζουν και παίρνουν τα ερωτηματικά που ακούστηκαν και για τον καρκίνο του προστάτη, ότι κέντρα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ίσως να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από κέντρα με μικρότερη εμπειρία. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο έτσι, της όλης της ιστορίας. Τι γίνεται. Απλώς σαν μήνυμα και αυτό που εμείς λέμε είναι ναι, όντως μπορεί να υπάρξει επιδραστηριότητα, η οποία όμως αν γίνουν κάποια σωστά βήματα μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Έτσι λοιπόν, σαν αίτια παραμονής σύμφωνα με αυτή εδώ την μελέτη, είναι ότι έχουμε κάποιο στοιχείο υπογεστικού κολλήματος, μπορεί να υπάρχει κάποια ορολίμωξη που δημιουργεί την υπεδραστηριότητα, ή να υπάρχει κάποιο ενετισμός του οικιστικού αυχένα, που ο αυχένας έχει μια σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της ούρησης. Επίσης, εδώ τι μας λένε σε αυτή τη μελέτη. Ότι μπορεί να μην είχε βρεθεί, γιατί γινόταν μια ελάχιστη αύξηση που δεν την έπαιρνε σύνδεση και επειδή ήταν τόσο χάλια η ουρήθρα, δεν την παίρναμε ότι ήταν σύσπαση του εξωστήρα. Έτσι, γιατί ένας από τους λόγους, γιατί μπορεί να μην ανακαλύψουμε μια υπερδραστηριότητα. Ναι, ακριβώς. Ήταν τόσο χάλια η ουρήθρα που δεν μπορούσε να την αναδείξει, γιατί θεωρητικά, αν θέλει κανείς να τα δει όλα αυτά, πρέπει να μπλοκάρει τον αυχένα στην ουροδυναμική, ώστε να γεμίσει πολύ η κίστη και να δει μετά τη συμπεριφορά πώς συμπεριφέρεται η κίστη. Άρα λοιπόν, αυτό το de novo είναι κάτι που παίζεται. Έτσι, δεν είμαστε 100% σίγουροι. Σε αυτή τη μελέτη, φαίνεται αφενός απάνω είναι λίγο περίεργο ότι τα περιστατικά που είχαν επιτακτικότητα και επιτακτική ακράτεια πριν πηγαίνουν χειρότερα, ίσως, όμως αυτοί που είχαν συχνουρία πηγαίνανε καλύτερα. Τώρα εδώ αρχίζουμε και βγαίνουμε η κότα με το αυγό και ποιος γέννησε πρώτα. Θεωρητικά η συχνουρία μόνη της, χωρίς να έχεις δει επιτακτικότητα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και επιτακτικότητα. Αφενός δεν αναδεικνύεται μερικές φορές. Αφετέρου είναι το πρώτο ξεκίνημα της επιτακτικότητας είναι από το κομμάτι το αισθητικό. Καταλήγουν όμως συνολικά ότι το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές. Έτσι, σε αυτούς που είχαν μεικτή ακράτεια, με αυτούς που είχαν απλή ακράτεια από προσπάθεια. Απλώς ήταν μια διαφορά ότι αυτοί που στα στοιχεία, στο κομμάτι ας πούμε, των ερεθιστικών συμπτωμάτων ήταν κυρίως η συχνουρία, αυτοί πηγαίνανε καλύτερα από αυτούς που είχαν και τα στοιχεία της επιτακτικότητας. Επίσης, αυτή τη μελέτη βρήκανε, και εδώ είναι με TVT,
ότι τα στοιχεία που είχαν σχέση με την αποθήκευση επίσης βελτιώθηκαν με το TBT σημαντικά. Όπως επίσης και γενικότερα τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού. Άρα και αυτή η μελέτη είναι υπέρ μας. Επίσης, εδώ, πρόσφατη μελέτη, μας λέει ότι το TBT ήταν μια επέμβαση που έγινε και σε μεικτή ακράτεια και σε ακράτεια από προσπάθεια και με καλό follow-up και φάνηκε ότι και τα δύο στοιχεία πήγαν καλά. Έτσι λοιπόν, γενικά από όλες αυτές τις μελέτες, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι πρώτον, έχει πολύ μεγάλο σημασία να δούμε η ακράτειά μας, να την υποκατηγοριοποιήσουμε τέλος πάντων και να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Και επισήμως στο συνέδριο της, σε guidelines που έβγαλε η SUFU, είναι η εταιρεία ουροδυναμικής και γυναικείας ουρολογίας της Αμερικής, ότι γενικά η ανάρτηση του αφιένα, στις περιπτώσεις που έχουμε ανοιχτό έτσι, αφιένα, η ίαση της επιτακτικότητας, μαζί με την ακράτεια προσπάθεια φτάνει στο 70%. Αυτό πλέον είναι κάτι που είναι τελείως αποδεκτό. Δεν είναι κάτι που να πούμε ότι είναι καινούρια γνώση. Έτσι, έχουν περάσει 20 τόσα χρόνια από τότε που έχει αρχίσει αυτή η ιστορία. Δεν είναι δηλαδή να μας πούνε ότι ναι, τα γνωστά από το λέμε τώρα, μετά από 5 χρόνια μπορεί να είναι διαφορετικό. Αυτή είναι γνώση, έχει μπει πλέον σαν οδηγία και μπορεί κανείς να το πει στον ασθενή του όταν έρθει στην ενημέρωση ότι ξέρω αυτό. Αν μπορέσει και κάνει αυτή τη σωστή αξιολόγηση να έχει δει και τον αφιένα της κίστης, πάει με πιο σίγουρα βήματα. Αν δεν ξέρει κανείς ο αφιένας πώς είναι, εκεί μπαίνουν στοιχεία σίγουρα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή να βελτιώσει την ακράτεια από προσπάθεια και μετά να σε κυνηγάει η γυναίκα για την επιτακτικότητα. Έτσι. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί τα μειονεκτήματα της χειρουργικής θεραπείας είναι ότι έχουμε έκπτωση της αποτελεσματικότητας με τον χρόνο. Βέβαια, αυτό ισχύει για την BERTS και ίσως για το TBT. Το TBT βέβαια δεν έχει τόσο πολύ ακόμα για να το πούμε. Αντίθετα, τα slings από τον ορθό κοιλιακό, αν δεν πάνε καλά, δεν θα πάνε καλά στους πρώτους 3 μήνες. Μετά, σε βάθος χρόνου, πάνε πολύ καλύτερα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, δεν ισχύει για όλες τις επεμβάσεις. Τώρα, ο κίνδυνος υποτροπής είναι κάτι, λόγω ότι η γυναίκα ξέρω, παχαίνει ή κάνει διάφορες, είναι κάτι ανάλογο με το lifting στο πρόσωπο. Κανείς δεν υπόσχεται όταν κάνει μια επέμβαση εναντίον της ακράτειας ότι μπορεί να είναι για πάντα. Έτσι. Δεν είναι σωστό να πει κανείς ότι είναι μια επέμβαση που μπορεί να κρατήσει για πάντα, αλλά μπορεί και να μην κρατήσει. Ότι είναι δυσκολότερη η επόμενη χειρουργική επέμβαση. Ναι. Έτσι. Η καλύτερη επέμβαση είναι η πρώτη που θα γίνει. Άρα, κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην πρώτη επέμβαση που θα κάνει. Αυτό έχει. Παρόλο αυτά, υπάρχει και ελληνική μελέτη που έχει βγει με TBT σαν δεύτερη επέμβαση με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, φτάνει σε ποσοστό 75-80%, που εκεί αρχίζει και σημαίνει ότι το κομμάτι που μένει είναι κάτι υπάρχει, κάτι δεν έχουμε βρει σωστά. Και δεν πηγαίνει καλά η επέμβαση. Συγγνώμη, πού είναι η δυσκολία στη δεύτερη επέμβαση και τι κάνετε στη δεύτερη επέμβαση? Εξαρτάται, εδώ είναι πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει μια σχολή, ίσως λίγο παλιά, που έλεγε ότι γενικά στη δεύτερη επέμβαση πρέπει να κάνεις ανάρτηση του κυστικού αφιένα, ότι πρέπει να πας και να κάνεις αυτόλογο sling. Σήμερα χρησιμοποιείται πολύ και το TBT δεύτερη φορά. Ή αν έχεις κάνει TBT να κάνεις TOT, αν έχεις κάνει TOT να κάνεις TBT. Και χωρίς να βγάλεις το προηγούμενο, έτσι πας και βάζεις δεύτερη ταινία. Και φαίνεται ότι είναι καλά τα αποτελέσματα. Τώρα, η νέα επιτακτικότητα είναι ένα πρόβλημα που είπαμε ότι θα πούμε ότι δεν ξέρουμε πάντα αν είναι νέα η επιτακτικότητα. Έτσι, σίγουρα κάποιο κομμάτι μπορεί να είναι νέα η επιτακτικότητα. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο περιγράφεται και δεν έχει γίνει η σωστή αξιολόγηση. Λοιπόν, ναι, πες, Κώστα. Ερώτηση έχω να κάνω γιατί κάπου χάθηκα. Αυτή η γυναίκα έρχεται σε εμάς με ακράτεια που δεν μπορεί να προσδιορίσει τι τύπου είναι. Η ίδια από το ιστορικό της. Εμείς πώς θα την προσδιορίσουμε? Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πώς θα την προσδιορίζαμε? Η ίδια από το ιστορικό της δεν ξεκαθαρίζει. Αναφέρει κάποια στοιχεία ότι είναι και έπηξης. Δεν μας ξεκαθαρίζει τέλος πάντων ποιο είναι το πιο σημαντικό για αυτήν. Όχι. Εμείς στην ουροδυναμική που κάνουμε βρίσκουμε μια πολύ σημαντική ακράτεια από προσπάθεια. Ναι. Και μια συνυπάρχουσα υπερδραστηριότητα. Όχι, επιτακτική ακράτεια. Έκανε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα με το χειρουργείο
Στοχεύουμε στο να αντιμετωπίσουμε την ακράτεια από προσπάθεια. Σίγουρα. Και εκμεταλλευόμαστε κάποια στοιχεία που λένε ότι αυτή η επέμβαση θα διορθώσει και την επιδραστηριότητα. Ακριβώς. Ωραία. Άρα, μέχρι εδώ καλά κατάλαβα. Ναι. Μία διαφάνεια που δείξατε νωρίτερα είπε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τάση που εφαρμόζουμε στο sling που τοποθετούμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιδραστηριότητας. Εμείς εδώ που έχουμε χαμηλό valsava liquid point pressure και θέλουμε να βάλουμε ένα sling στον αφιένα, θα το βάλουμε και μια σχετική τάση. Όχι, δεν έχει φάνει ότι θέλει πολύ τάση. Μπορεί να μας πούνε δίπλα ότι εσείς έχετε μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνετε επιδραστηριότητα αφού θα βάλετε λόγω του αφιένα ένα sling με τάση. Όχι, σχετικά. Γενικά το sling αυτό πάντα βγαίνει στο κακό αφιένα. Δεν πρέπει να το βάλει με φοβερή τάση. Μάλιστα. Είναι λάθος να βάλει φοβερή τάση. Μάλιστα. Γιατί και εκεί μπαίνει σχετικά χαλαρά. Mm. Και είναι από τα σφάλματα τεχνική να βάλει πάρα πολύ τάση. Βέβαια, σίγουρα αυτά τα αυτόλογα sling κάνουν μεγαλύτερα ποσοστά αποφρακτικής δυσδουλικής ούρησης. Δηλαδή, στο TVT η γυναίκα θα ουρήσει την επόμενη μέρα ή το πολύ στις 7 μέρες. Αντίθετα, εδώ μπορεί να σου πάρει να μείνει με καθυτεριασμούς και διαπράγματα και ένα μήνα. Αυτό είναι γνωστό. Είναι από τα μείον, έτσι. Αλλά είναι κάτι που ξεπερνιέται. Και αυτό λένε ότι επειδή αυτή η τεχνική μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω απόφραξη, άρα μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω de novo urgency. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αγγλικά μερικές φορές. Έτσι. Είναι ένα σκοτεινό σημείο για μας αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, όταν σου έρθει η άλλη με 40, με μια ουρήθρα η οποία είναι πολύ κακή, εντάξει, με το να προσπαθείς να της φτιάξεις την επιτακτικότητα, νομίζω αυτή εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι πήραζε περισσότερο που πήγαινε στο γυμναστήριο και έχανε ούρα. Ή γενικά δεν είπε ότι μου την έχει δώσει που δεν μπορώ να ταξιδέψω, δεν είπε αυτή τη λέξη ή τις κλασικές ερωτήσεις που κάνουμε. Όπου καθίσω, κάθομαι στην άκρη της στην καρέκλα κοντά σε τουαλέτα, ας πούμε, γιατί ζω με το μυαλό μου στην τουαλέτα. Αυτή είπε πιο πολύ αυτά ότι την ενοχλούν. Πιθανώς και η επιδραστηριότητα της είναι ενοχλητική, γιατί έχει πολύ χαμηλό detrusor leak point pressure. Προφανώς, γιατί αυτή δεν θα ήταν επιτακτική ακράτεια. Θα ήταν επιτακτικότητα απλώς. Θα ήταν επιτακτικότητα απλώς χωρίς ακράτεια, αν είχε καλύτερη ουρήθρα. Δηλαδή, αν η πόρτα της έκλεινε καλύτερα, έτσι δεν θα είχαν. Εμείς θεωρητικά αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Εκτός και αν δημιουργήσεις μια τέτοια επιτακτικότητα, ας πούμε, που να φτάνει σε τρελά επίπεδα, που να κάνει αυτές τις βαρύτατες επιτακτικότητες. Εδώ, βέβαια, εμείς πάλι θα πούμε εναντίον τους, θα μας πούνε, ξέρουμε έτσι, ότι πρώτον, οι σωληφενακίνοι που την έχουν δοκιμάσει σε μεικτή, εδώ είναι τα παιχνίδια που κάνουν και στις διάφορες μελέτες. Τι δεν έχουν δοκιμάσει, ας το δοκιμάσουμε εκεί. Δεν έχει δοκιμάσει κάποιος άλλος και λέμε, α, είμαστε οι πρώτοι που δείξαμε ότι πιάνει και εκεί, ας πούμε. Αν δεν έχει δοκιμάσει κάποιος άλλος, δεν ξέρει κανείς τη διαφορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας βγάζουν ένα στους δύο μόνο τέτοια ανταπόκριση. Δεύτερον, ξέρουμε από αυτή την περίφημη μελέτη της Brubaker, που έγινε πριν 2-3 χρόνια, ότι στο χρόνο επάνω οι μισοί ασθενείς σταματάνε τη θεραπεία με αντιχονιαργικά λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, τι θα πούμε στην ασθενή, πάρε και βλέπεις τι γίνεται. Εδώ όμως που νομίζω που είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι αυτό το οποίο βγήκε από μια μελέτη που έχει γίνει στη δεύτερη λογική κλινική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ότι φάνηκε ότι οι γυναίκες που ενοχλούνται αρκετά έως πολύ από την ακράτεια και από την ακράτεια από προσπάθεια έχουν διπλάσια και τετραπλάσια πιθανότητα αντίστοιχα να αναμένουν πλήρη θεραπεία από ένα φάρμακο. Βέβαια, σε αυτό το ερωτηματολόγιο υπήρχε λέξη φάρμακο, όχι αντιμετώπιση. Δηλαδή θέλανε one step και να τελειώσει. Άρα, λογικά, μια γυναίκα που φαίνεται ότι αρκετά είναι ταλαιπωρημένη, έχει την τάση μάλλον να θέλει να ξενιάζει. Τώρα, πρέπει να κουβεντιάσουμε τι μας συμφέρει και τι θα πούμε. Μίλησα πάρα πολύ από μόνος μου και δεν έχω... Καταρχήν, ναι. Συγγνώμη. Καταρχάς, πρέπει κάποιος να αναλάβει να... Μια ερώτηση καταρχήν. Η θεραπεία, η φαρμακευτική. Εγώ θυμάμαι κάποτε είχε συζητηθεί στην Τσεχία τότε ήμασταν τέλος πάντων, πριν από 1,5 χρόνο περίπου με τα guidelines και λέγανε ότι για μεικτού τύπου ακράτης η καλύτερη θεραπεία είναι το Γεντρίβ. Δουλοξετίνη, θα το χρησιμοποιήσω. Δουλοξετίνη. Λοιπόν, ένα. Ποιος πιστεύει ότι μία ακράτεια με 40 leak point pressure vesical και με έναν ανοιχτό αφιένα έτσι πως δείχνεται θα μπορέσει να στρώσει με το Γεντρίβ. Λοιπόν, σας το είπαν τότε που είχες πάει εσύ, ήταν ακόμα η εποχή που ήταν στα επάνω του το ντουλοξετίνη. Ναι, ναι. Μετά τι ακολούθησε. Οι μελέτες που γίνανε μετά έδειξαν και αυτή η δικιά μας που κάναμε με το Γιώργο. Ναι, μια στιγμή. Φάνηκε ότι μιλάμε τώρα ότι μπορεί στο παν τεστ να είσαι στα 5 γραμμάρια και να σε πάει στα 3. Όταν είσαι στα 15 και σε πάει στα 13, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έτσι είναι.
αστείο κανείς. Βέβαια τον γιατρίβει, το λέμε, γιατί επειδή είναι ισορροπημένος αναστολέας νοηπινεφρίνης και σερωτονίνης, επηρεάζει λίγο και την επιτακτικότητα. Έτσι, και το βλέπαμε στη μελέτη που είχαμε κάνει, ότι βοηθούσε λίγο και το κομμάτι της επιτακτικότητας. Είναι το ίδιο με την ημιπραμίνη ουσιαστικά, που είναι ένα φάρμακο και για την επιτακτικότητα και για την. Όμως η δράση του είναι πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή δεν περιμένει σε μια τέτοια εικόνα με τόσο χαμηλή πίεση ουρήθρας, έτσι να έχεις αποτελεσματικότητα. Αυτό ακριβώς. Επομένως, αφού με τα αντιχολινεργικά έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορέσει να δοθεί λύση στην ακράτεια από προσπάθεια, λογικά. Βέβαια, κοιτάξτε, γιατί θα πρέπει να χτυπήσουμε και τι πάνε να προτείνουν αυτοί. Αν είμαστε ειλικρινείς, σίγουρα το βασικό βήμα, είπαμε, είναι ότι πάμε από τα απλούστερα στα πιο δύσκολα. Δηλαδή, το φάρμακο είναι εύκολο. Το παίρνεις πίσω και επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση στο χειρουργείο. Πάντοτε είναι χειρουργείο, έτσι μπορεί να σου κάνει επιπλοκές. Άρα πάμε από τα απλούστερα στα πιο δύσκολα. Και από την άλλη μεριά όμως πρέπει να ζυγίζεις και ποιο είναι το πιο βαρύ κομμάτι που έχει η ασθενής. Δηλαδή, αν σου έρθει μια γυναίκα με βαρύτατη ακράτεια από προσπάθεια, έτσι, και έχει και λίγο στοιχείο επιτακτικότητας, το να της λες ότι θα σου φτιάξει την επιτακτικότητα και θα γίνεις καλά, νομίζω δεν είναι ρεαλιστικό. Άρα, ένα στοιχείο είναι αυτό που. Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να τα συνδυάσει κανείς. Να κουβεντιάσει με τον ασθενή, να τις προτείνει και να πάρει την τελική απόφαση. Ο γιατρός βέβαια θα πει ότι πιστεύω ότι είναι βαριά η μορφή που έχεις στο κομμάτι της ακράτειας από προσπάθεια και έχουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι ξεκάθαρο η εικόνα, έτσι να πούμε ότι σίγουρα το ένα ή το άλλο. Έτσι. Θα μιλήσουν για ασκήσεις πυελικού εδάφους που μπορούν να τις κάνουν. Οι ασκήσεις πυελικού εδάφους κάτι θα προσφέρουν, μπορούν να προσφέρουν, αλλά η απάντηση είναι ότι η άσκηση πυελικού εδάφους γενικά βοηθάει και το χειρουργείο, αν χρειαστεί μετά να γίνει. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν έχουν προηγηθεί ασκήσεις. Τάσο, να πούμε λίγο ένα-ένα λίγο πώς σκεφτόμασταν και τι θα κάναμε. Γιατί, ναι. Λοιπόν, εμένα, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση και έλεγα ότι μια γυναίκα τώρα, η οποία έτσι όπως μου τη δείχνετε και είναι δραστήρια και κάνει και γυμναστήρια κτλ., εγώ θα αξιολογούσα το stress test στα δύο, τους δύο σταυρούς. Ναι, είναι δύο σίγουρα. Έτσι, είναι δύο. Έτσι. Οπότε αυτό το αξιολογούσα. Έτσι. Γιατί πολλές φορές πρέπει να συνδέσω τώρα εγώ, δεν μπορεί να σου πει εκείνη ακριβώς τι θέλει. Θέλω να γίνω καλά, σου λέει. Έτσι, εγώ δεν έχω δει καμία άρρωστη που να μπορέσει να μου πει ακριβώς. Καλά, φεύγουν, ούτε δεν θέλω να βρέχομαι. Αυτό σου λένε. Έτσι. Τέρμα, δεν μπορεί να πεις ναι, αλλά λίγο από εδώ και λίγο από εκεί να στα πάρω. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο που μου έκανε, που εγώ δεν θα πήγαινα στο συντηρητικό σαν ομάδα τώρα λειτουργώ, είναι ότι σιγά το πράγμα τώρα με τρία πυελικό έδαφος, αν μην τραλαθούμε ότι θα γίνει τέσσερα, ας πούμε. Είναι, δεν είναι τέσσερα, να πεις, είναι στο τρία. Ναι, και τι έγινε, δηλαδή τώρα, επειδή το ζούμε εμείς, έχουμε την Ελένη την Κωνσταντινίδου εκεί πέρα και τη ζούμε και από το ιατρείο μου στέλνω περιστατικά στο φυσικοθεραπευτήριο, ό,τι συνέχεια κτλ. Εκεί που είναι το 1-2, εκεί πέρα είναι boom. Ρε παιδί, με εντυπωσιάζονται οι γυναίκες στο τρίμηνο με τη διαφορά. Αλλά τρία και πάνω δεν παίζει. Δεν περιμένω από εκεί πέρα ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν θα μου έρθει με χαμόγελο πίσω από αυτό. Οπότε γίνομαι πιο επιθετικός. Αυτή είναι η λογική μου. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το περιστατικό όπως παρουσιάζεται, η γυναίκα έχει μεγαλύτερο κομμάτι από την, και περισσότερο την τελεπορή, μάλλον η ακράτεια από προσπάθεια. Αλλά θα ήθελα όλοι να πούμε κάτι για να μπορέσουμε να. Ναι. Έχουμε κάποιον για το. Πατήστε το. Δεν έχει πίσω εκεί. Εγώ για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Αυτή η γυναίκα είναι 54 χρονών. Ναι. Έτσι, είναι σχετικά νέα. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το αξιολογήσουμε, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας πούνε από την άλλη ομάδα. Είναι σχετικά νέα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή. Ναι, αλλά βέβαια, αυτό μπορεί κάποιο να μου το γυρίσει μπούμεραν και να μου πει ότι τώρα έχει το πρόβλημα, έτσι, τώρα πρέπει να το κάνει. Ακριβώς, γιατί τώρα θέλει να ζήσει. Δεύτερον, δεν είναι τόσο πολύ νέα, ούτε πρόκειται να γεννήσει, που εκεί έχουμε τις αντενδείξεις αν θα κάνει ή όχι. Είναι 54 ετών. Δηλαδή, αν πάει καλά για ένα χρονικό διάστημα, ξέρω, μια δεκαετία, είναι ένα στοιχείο που, ξέρω εγώ, είναι νομίζω η πιο καλή περίοδο, μια πολύ καλή περίοδο της ζωής. Αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μας το πούνε ότι είναι σχετικά νέα. Από την άλλη μεριά, δεν είναι υπέρβαρη η γυναίκα. Άρα έχει καλύτερες πιθανότητες, έτσι, να πάει καλά σε βάθος χρόνου. Σίγουρα η τροποποίηση του τρόπου ζωής, δηλαδή τι θα μας πούνε, αν το διουρητικό το αλλάξεις, κάνει την τροποποίηση κατά μπούρτζιο, δηλαδή να μην πίνει τους καφέδες, όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί επιτακτικότητα, αλλά δεν μας ενοχλεί κανείς εμάς,
Επειδή να τη κάνει κανεί τη χειρουργική επέμβαση και να τη πει να κάνει και μια τροποποίηση του τρόπου ζωή. Έτσι δεν είναι. Οπότε θα βελτιωθεί και το κομμάτι, ας πούμε, πιθανώς κάπως στις επιτακτικότητες. Δηλαδή, μόνο κόβοντας το διουρητικό, αλλά το κομμάτι της ακράτησης από προσπάθεια δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί. Κώστα, τι λες? Με αυτό που είπα και πριν, ότι είναι μια πολύ βαριά ακράτηση από προσπάθεια. Δηλαδή, εμένα σχεδόν έχει φύγει από το μυαλό μου το μεικτό. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι γνωρίζουμε ένα περιστατικό ακράτησης από προσπάθεια και πολύ σημαντική κιόλα. Γιώργο. Και εσύ το ίδιο. Εσύ, για πες. Εγώ θα διαφωνήσω. Εσύ, ποιος θα διαφωνούσε, πες το λοιπόν. Τόση ώρα το περιμένει. Μπορούμε να γυρίσουμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Αμέσως προηγούμενη. Ναι, νομίζω αμέσως. Εκεί. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί λέει ότι μία στις πέντε θα έχουν επιτυχία με τη σολιφενακίνη. Κάνω λάθος. Λέει αυτό το πράγμα, μόνο από αυτή, αυτή η μελέτη είναι τρίμηνη. Δηλαδή στους τρεις μήνες. Δηλαδή, από αυτούς που είχαν αποτέλεσμα, δεν ξέρεις πόσοι θεωρητικά θα έχουν τελικά στον χρόνο. Πολύ ωραία. Να προχωρήσω. Δεν είπε ένα στους δύο, συνάδελφοι, πολύ καλά. Το απέρασε για αυτούς που θα κάνουν drop out. Και δεν Να πω και κάτι, να πω και κάτι άλλο. Έτσι. Αυτή η γυναίκα έχει ένα πρόβλημα, είναι 54 χρονών. Για ποιο λόγο να μην έχει μία ευκαιρία με τη φαρμακευτική θεραπεία? Τι θα χάσουμε κάποιο χρόνο, θα χάσουμε ένα χρονικό διάστημα. Γιατί μία χειρουργική επέμβαση είναι μία χειρουργική επέμβαση. Ναι, είναι κάτι όπου από τη στιγμή που θα το κάνουμε υπάρχει και δεν έχουμε πισωγύρισμα. Απέναντίας μπορεί να τις προσθέσουμε προβλήματα. Ναι. Εμένα δηλαδή δεν με έχει πείσει ότι αυτό το περιστατικό θα πρέπει... Και αυτό που λες είναι σύμφωνα με αυτό που λένε και οι οδηγίες, τα guidelines, ότι πρέπει να κάνεις το πιο απλό πρόβλημα. Ναι, και ένα άλλο πράγμα είναι αυτό που είπατε με τις ασκήσεις του υπηλικού εδάφους, πιθανώς με τροποποίηση της συμπεριφοράς της ασθενούς. Η απάντηση είναι ότι σε αυτό το περιστατικό, όπως το βλέπεις εσύ σφαιρικά σαν γιατρός, θεωρείς ότι τελικά θα καταλήξει στο χειρουργείο και απλώς θα έχει χάσει το χρόνο της με τα φάρμακα και όλα αυτά τα πράγματα. Και ένα άλλο πράγμα, έχω την αίσθηση ότι στην ουρογραμμική που δείξατε, η ακράτεια προσπάθεια είναι μικρή. Τουλάχιστον τα επάρματα της απώλειας ήταν μικρά. Όχι, είναι πάρα πολύ... Δεν ήταν μια γεωδυναμική. Το εύρος είναι πολύ ελαττωμένο. Εντάξει. Όχι, πάντως δεν ήταν τίποτα φοβερά. Ναι, ενώ στην έπειξη είχαμε... Ναι, δεν ήταν φοβερά, αλλά το κριτικό σημείο είναι το 40 το πίεση διαφυγής. Συμφωνώ σε αυτό. Έτσι. Ναι, συνάδελφε. Επιχειρήματα ότι να περιμένουμε ένα χρόνο και να δούμε. Εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να είναι ένας στέλεχος μιας πολυεθνικής, η οποία πρέπει σε ένα μήνα ή δύο το πολύ να ακολουθεί τα στελέχη και τα λοιπά και πρέπει γιατρό οπωσδήποτε κάτι να κάνω. Δεν μπορώ να είμαι. Αυτό που... Αλλά, εντάξει. Είναι δεδομένο ότι θα μας το πούνε, έτσι. Το λένε το guidelines. Εκεί πρέπει κάτι να βρούμε να το υποστηρίξουμε αρκετά καλά. Τι. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η πίεση διαφυγής. Ναι, αυτό είναι το μόνο στοιχείο το πολύ δυνατό το δικό μας, ότι σε μια τόσο άσχημη ουρήθρα, αυτό είναι το στοιχείο που μπορούμε εμείς να παλέψουμε. Ναι. Κάτι άλλο που μπορούμε να επικαταλεστούμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι τα αντιχολινεργικά δεν έχουν καλή αποτελεσματικότητα μετά από χειρουργείο για ακράτεια από προσπάθεια, αν υπάρχει επιτακτικότητα. Ναι. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, δεν νομίζω πως όχι. Όχι, αλλά εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρεις αν τον πιάσει το αντιχολινεργικό. Οπότε, αν έχεις κάνει τη δοκιμή πριν με το αντιχολινεργικό, τουλάχιστον ξέρεις το αντιχολινεργικό ότι στο συγκεκριμένο ασθενή έχει δράσει. Σκέψου να σου κάνει την επιτακτικότητα και μπορείς να το κουβεντιάσεις. Εγώ είμαι γενικά σαν άτομο υπέρμαχος της συζήτησης και να πεις στον ασθενή ό,τι γίνεται περισσότερη πληροφορία. Αν σου την κάνει την επιτακτικότητα μετά και του δίνεις και το αντιχολινεργικό και δεν τον πιάνει, σε πληροφορώ ότι σε αυτά τα περιστατικά συνήθως σε κυνηγάνε οι ασθενείς, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Αν το έχεις εξηγήσει ότι αυτά συμβαίνουν, ίσως είναι λίγο καλύτερα. Γιατί από την άλλη μεριά, αυτό δείχνει όμως ότι τα αντιχονιαρχικά δεν έχουν κάμια τόσο θαυμαστή δράση, ρε παιδί μου, να είσαι σίγουρος ότι το δίνεις και εξαφανίζεις το πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπουμε όλοι μας στην καθημερινή πράξη. Είναι δηλαδή προβληματικό. Και επίσης, αν πούμε κάτι τέτοιο, πιστεύω θα τους δώσουμε και το έναυσμα να μας
που είναι το εξής, ότι εφόσον λοιπόν θα έχει αποτελεσματικότητα τον τυχολινικό μετά τη χειρουργική επέμβαση, γιατί δεν το δίνεις πριν. Ναι. Και έπρεπε να τη χειρουργήσεις για να το δώσει μετά. Ναι, αλλά κανείς πρέπει να καταλάβει ότι μιλάμε για δύο στοιχεία. Εγώ σου πω, η απλή σκέψη είναι ότι έχεις δύο στοιχεία. Έτσι. Δεν ξέρεις με ακρίβεια έτσι, στη ζυγαριά ποιο είναι μεγαλύτερο. Εδώ, από ό,τι φαίνεται από την αξιολόγηση, το πρόβλημα είναι περισσότερο στην ακράτεια από προσπάθεια. Αν είχαμε και δυναμική επεκτατική ψηφιογραφία και βλέπαμε ότι έχει και ανοιχτό αφιένα, μιλάμε η ζυγαριά ήταν έτσι. Άρα λοιπόν το σημαντικό στοιχείο είναι αυτό. Και σε αυτό κολλάς ότι και ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός και τα δεδομένα από κλινικές μελέτες υποστηρίζουν ότι με ένα βήμα, με μια επέμβαση, μπορείς να αντιμετωπίσεις και τα δύο προβλήματα. Αυτό είναι το πιο ισχυρό μας χαρτί, πιστεύω. Από την άλλη μεριά είναι η ερώτηση που έγινε. Και τι χάνεις να δοκιμάσεις πριν. Ναι. Δοκιμάζουμε πριν, ας πούμε, αντικολινεργική θεραπεία. Λέμε γιατί να μην το κάνουμε. Ναι. Και έχουμε ήπια αποτελέσματα. Έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ναι. Για πόσο καιρό θα το δώσουμε αυτό και τι θα πούμε στην άρρωστη. Ακριβώς πέραν το πείγμα θα το παίρνει συνέχεια. Ως πότε. Συνέχεια, όλη τη ζωή. Φόρο ζωής. Φόρο ζωής. Συνήθως αυτό που ξέρουμε από την πράξη και στην υπεδαστήρια κίστη, αυτές είναι ευχαριστημένες το πρώτο τρίμηνο. Μετά όμως αρχίζουν και συνηθίζουν την κατάσταση. Ξεχνάνε το πώς ήσαντε και θέλουν να είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να σου πει «Α, ναι, είμαι καλύτερα». Στην πράξη, αυτό που βλέπεις είναι ότι στο τρίμηνο θα σου ξανάρθει και σου πει «Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος». Μετά τις λες «Ναι». Με το ρίσκο, βέβαια, του χειρουργείου, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση στις γυναίκες με επιτακτική ακράτεια είναι η ελάττωση του αριθμού επεισοδίων ακράτειας. Ναι. Έτσι. Και όσο περισσότερες στεγνές μέρες έχουν με τα φάρμακα αυτά. Ναι. Σε αυτή τη γυναίκα που έχει τέτοια κράτεια από προσπάθεια, πώς θα φανεί αυτό το αποτέλεσμα των αντιχολινεργικών, εφόσον και να τη διορθώσουμε την υπεδραστηριότητα, αυτή η γυναίκα θα συνεχίσει να έχει μεγάλες απώλειες ούρων. Ακριβώς. Το άλλο που δεν ξέρουμε είναι και το είπαμε ότι είχε μεγάλο πρόβλημα με τη σεξουαλική επαφή η γυναίκα. Και εκεί δεν έχουμε το στοιχείο να μας πει σε ποια φάση είναι που την ενοχλούσε περισσότερο. Έτσι, δηλαδή. Γιατί σε αυτή θα μετρήσει πολύ. Θα μετρήσει πάρα πολύ. Αυτή τι θέλει, από ό,τι φάνηκε, θέλει να μην χάνει το σεξ και να πηγαίνει να κάνει τη γυμναστική της και όλα αυτά τα πράγματα και τις δουλειές της χωρίς να βρέχεται. Μπορούμε λίγο να το εξηγήσουμε αυτό. Ποιο? Με τη σεξουαλική επαφή. Ναι. Κατάλαβα ότι είναι άλλο πράγμα το να χάνει ούρα στη διείσδυση και άλλο πράγμα. Είναι από προσπάθεια. Ναι. Όταν είναι στη διείσδυση. Ενώ όταν είναι στην συνέχεια, είναι μάλλον από επιτακτικότητα. Ναι, και με τον οργασμό και πάλι μια άλλη μορφή, ναι. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, ουσιαστικά σε ένα κονσένσου πρέπει να καταλήξουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είπαμε είναι άσπρο ή μαύρο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες μορφές μεικτής ακράτειας που δεν θα προτείνεις. Θα πας πραγματικά με αυτά τα βήματα. Καλά. Για να κάνουμε μια ψηφοφορία τώρα, πώς θα χειρουργούσαν κατά ναι. Μετά από τη συζήτηση. Αυξηθήκανε. Κάτι έγινε. Και συγγνώμη, κάτι ακόμα. Για τις παρενέργειες των αντιχολινεργικών, υπάρχουν και αρκετές έρευνες που έχουν δείξει πρόσφατα σε μια συνάντηση, τέλος πάντων, της ΟΝΟΓΟ έχει γίνει συζήτηση για την εμπειρία ουρολόγου που έπαιρνε αντιχολινεργικά. Έλεγε η εμπειρία μου με τα αντιχολινεργικά. Υπάρχει εκτός από τη διακοπή της θεραπείας. Εκτός από τη διακοπή της θεραπείας λόγω ανυπαρκούς αποτελεσματικότητας, υπάρχει και διακοπή της θεραπείας λόγω των side effects. Βέβαια. Όμως, σίγουρα αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Το κύριο είναι η ξηροστομία και η δυσκυλιότητα. Δηλαδή, εδώ δεν μας έχει αναφέρει βέβαια η δυσκυλιότητα η γυναίκα. Όσον αφορά την συχνουρία, την ξηροστομία, είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, είναι ήπια οι μέτρες βαρύτητας και την αντέχουν. Και γενικά αυτό που ξέρουμε είναι ότι την αντέχουν όταν δουν αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο άτομο δεν θα την άτυχε. Γιατί θα είχε ένα μικρό αποτέλεσμα, θα είχαν ακόμα ώρα. Και θα είχε και την ξηροστομία. Είναι καλό αυτό, μπορούμε να το πούμε. Για να προβοκάρω λίγο, να πω και το αντιπέρα. Άμα ήταν ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, δηλαδή αυτό θα έκανε. Λοιπόν, και η εμπειρία του ουρολόγου, του κοινού ουρολόγου, από τις ταινίες. Και θα έλεγε, έχω βαρεθεί να βγάζω ταινίες από γυναίκες. Και είναι πολύ δύσκολο χειρουργείο. Οπότε η εμπειρία έχει δύο όψεις πάντοτε. Έτσι, απλώς αυτό για είναι σωστό. Βέβαια, σε αυτό να πούμε ότι
γενικά η εμπειρία με το να βγάζουμε ταινίες εξαρτάται στο που είμαστε. Κάποια εποχή που ήμουν σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο που είχαμε από όλη την Αμερική τις επιπλοκές, πανικοβλήθηκα. Δεν θα ξαναβάλω στη ζωή μου ταινία. Απλώς χώσατε όλες οι επιπλοκές. Εγώ θεωρώ, σε μένα αρχότανε, δεν θα πρότεινα TVT ή ταινία ελεύθερη. Θα πρότεινα τον Αφιένα. Αν έβλεπα ότι έχει ανοιχτό Αφιένα. Αν δεν είχε ανοιχτό Αφιένα, εκεί θα προβληματιζόμουν πάρα πολύ στην ασθενή. Θα της έλεγα, μπορούμε να βάλουμε μια ταινία που κάνει αυτά τα κακά. Μπορεί όμως να... και μας έχουν τύχει και σε εμάς περιστατικά που πραγματικά βελτιώθηκε και η επιτακτικότητα θεαματικά. Χωρίς να ξέρει κανείς, δεν έχει εξηγηθεί ακόμα ο μηχανισμός που βελτιώνει την επιτακτικότητα. Δεν εξηγείται ο μηχανισμός. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Έρχεται, σημαίνει, βήχο, πάνω, και στο κάνει μια χαρά. Έτσι. Αλλά τρέχω συνέχεια στην τηλεόραση. Και όχι, συγγνώμη, ένα λεπτό. Και το χειρότερο είναι να σου κάνει απώλεια από επιτακτική ακράτεια από πρόκληση. Που εκεί δεν καταλαβαίνει καν τη διαφορά η γυναίκα και θεωρητικά ούτε εσύ πρέπει να κάνεις ούτε, και αν δεν της εξηγήσεις ότι αυτό που έχεις τώρα είναι διαφορετικό. Εγώ σου θεράπευσα το άλλο που είχες. Γιατί στις περισσότερες φορές καταλαβαίνει τη διαφορά. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι το πρόβλημά μου τώρα είναι ότι πάω πιο συχνά, νιώθω, αλλά όταν δει χωρί γιατρέ δεν χάνω, ας πούμε. Αυτό είναι το καλό. Το χειρότερο σενάριο είναι αυτό. Να βγεις και να μην μπορείς καν να της αποδείξεις ότι. Εγώ για να προβοκάρω λίγο φοβάμαι ότι θα ψηφίσω ανάποδα, διότι η απλή λογική λέει το εξής. Έχουμε ένα ιατρικό πρόβλημα και έχουμε, δηλαδή θα συμφωνήσω λίγο με τον συνάδελφο, έχουμε ένα ιατρικό πρόβλημα και έχουμε μία συντηρητική θεραπεία που εγώ δέχομαι με όλα αυτά που άκουσα ότι η πιθανότητα να πιάσει είναι μικρή. Όμως έχουμε και μία χειρουργική επέμβαση που εσύ ο ίδιος υπεστάσω ότι με τον καιρό η αποτελεσματικότητα αυτής της επέμβασης σιγά σιγά φθήνει. Μόνο για το DVD, όχι για το ΣΛΙΚ, διατηρείται. Διατηρείται. Η απλή λογική λέει, γιατί να μην δοκιμάσω πρώτα την συντηρητική θεραπεία και το ερώτημα είναι πόσο καιρό θα περιμένω πριν αλλάξω την απόφασή μου και μετά στην ιατρική σε όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε, είτε αυτό λέγεται λιθίαση, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε, πρώτα πηγαίνω στο ήπιο και μετά ακολουθώ τη χειρουργική θεραπεία. Άρα νομίζω ότι είμαστε χαμένοι από χέρι. Εγώ θεωρώ ότι το μόνο που μπορεί κανείς να αντιπαραθέσει σε αυτό είναι ότι αν η γυναίκα είχε όντως ανοιχτό αφιένα, μπορώ να της πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι δεν περιμένω αποτέλεσμα και έχει πάρα πολλές πιθανότητες με το χειρουργείο. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα μικρό κομμάτι αυτό που. Δηλαδή δεν μπορείς να το πεις απόλυτα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή θεωρείτε ότι η άλλη ομάδα θα μπορέσει συντηρητικά να θεραπεύσει το πρόβλημα? Το πάμε λίγο ανάποδα. Ωραία ερώτηση. Ναι. Αυτή, ναι. Συγγνώμη, γιατί εμείς εντάξει, θα αποτύχουμε. Όχι, οι πιθανότητες είναι λίγες. Συμφωνώ. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου μια γυναίκα, το ερώτημα είναι γιατί να μην εξηγήσεις ότι οι πιθανότητες με τη συντηρητική αγωγή είναι λίγες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε δύο δρόμους. Ή πάμε κατευθείαν σε χειρουργική επέμβαση, ή ακολουθούμε μια συντηρητική αγωγή με λίγες πιθανότητες και αν αποτύχει, κάνουμε την επέμβαση. Εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα θα διαλέξει τη δεύτερη λύση. Σίγουρα, ναι. Συμφωνώ με αυτό. Να σας πω το. Καταρχάς, αυτές οι γυναίκες, όταν κάνεις αυτό το πράγμα, πάνε πολύ πιο συνειδητοποιημένες στο χειρουργείο και πολύ πιο εύκολα μπορούν να αποδεχτούν κάποιες παρενέργειες. Αυτό το. Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα την εποχή που χρησιμοποιούσαν τη δουλοξετίνη στην αμυγεία κράτεια, οι γυναίκες που χειρουργόσαν μετά ήταν περισσότερες και γενικά ευτυχισμένες. Δηλαδή είχαν δοκιμάσει και το συντηρητικό. Η απάντηση όμως είναι ίσως γιατί να χαλάσουμε χρήματα. Να το πάμε στο οικονομικό. Γιατί ας πούμε να βάλεις την ασθενή σε μια προσδοκία που μπορεί να μην είναι. Τι άλλο. Επίσης, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα διχολινεργικά στοχεύουν μόνο το ένα κομμάτι του προβλήματος, δεν έχουν καμία επίδραση στην ακράτεια από προσπάθεια. Ναι. Ενώ το χειρουργείο που κάνουμε εμείς υπάρχει ένδειξη ότι σε 70% θεραπεύει ναι. και τα δύο. Ναι. Άρα έχουμε καλύτερη Τάξει, θεραπεία ουσιαστικά. Και τα αντιχολογικά, κάποια από αυτά κάνουν γλωσσικές διαταραχές. Είναι μια θεραπεία χωρίς επιστροφή, κύριε Γιάννη. Ναι, αλλά τα αντιχολογικά κάνουν και αύριο να τα πούμε αυτά για την ιδιωτική λειτουργία, κύριε Γιάννη Χρήστου. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μια νόσο καλοήθη και ουσιαστικά ο στόχος της θεραπείας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Ναι. Οι απαιτήσεις της ασθενούς είναι εξορισμού μεγάλες και δύσκολα θα δεχότανε επιπλοκές από ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται για ποιότητα ζωής. Δηλαδή,
Εγώ έτσι το σκέφτομαι τουλάχιστον. Ότι να του πει στο λαιμό έχει καρκίνο έτσι, και θα πρέπει να σε χειρουργήσω. Και από εκεί πέρα υπάρχει να έχει επιπλοκέ, θα το δεχθούν. Είναι αλλά το... φανταστείτε τώρα να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Συμφωνώ και σε αυτό ότι το χειρουργείο στην ποιότητα ζωή το σκέφτεσαι χίλιε φορέ σε σχέση με το ογκολογικό. Αλλά. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή να απεμπολίσουμε το δικαίωμα να χειρουργούμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω πρώτα να δώσουμε γιατί, τα φάρμακα γιατί και μετά. Δηλαδή, γίνουμε... Κανεί δεν λέει να μην χειρουργήσουμε. Ουσιαστικά λέμε να κάνουμε τη δοκιμή την συντηρητική πρώτα και μάλλον θα καταλήξουμε μετά στο χειρουργείο. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αν θα πάει αλλού ή όχι. Θα καταλήξει το χειρουργείο όμως. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανείς υποστηρίζει ότι θα θεραπευτεί η γυναίκα. Απλώς το ερώτημα είναι να κάνουμε τη δοκιμή ή όχι. Απ' την άλλη μεριά, η ποιότητα ζωής με το χειρουργικό και αυτό λίγο επηρεάζεται. Έτσι. Δηλαδή, και η ξηροστομία και η δυσκυλιότητα, η γνωστική διαταραχή, το να θυμάται ότι πρέπει να πάρει το φάρμακο. Ενώ με το άλλο, οι γυναίκες πλέον ξεχνάνε. Όταν πάνε καλά τα πράγματα, βέβαια, ξεχνάνε ότι κάποτε είχαν. Πάντως, να πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα με την υπερτροφία προστάτη. Έχουμε ένα προστάτη μεγάλο, με μια τιμή PSA 2, με όλα τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε ότι μάλλον θα αποτύχει στη φαρμακευτική θεραπεία. Συνήθως, με το ίδιο σκεπτικό που είπες και εσύ πριν. Ξεκινάμε με κάποια φαρμακευτική θεραπεία και μετά όταν ο άρρωστος έχει αποτύχει και στη φαρμακευτική θεραπεία και του πεις τώρα πρέπει να γίνει το χειρουργείο, το αποδέχεται. Εάν του πεις ευθύς εξ αρχής χειρουργική επέμβαση, είναι πιθανό να πάει στον άλλον. Ναι. Εμείς όμως πρέπει, ναι. πρέπει να υποστηρίξουμε το χειρουργικό εδώ. Αυτό είναι. Να προσθέσω κάτι. Εάν δοθεί συντηρητική αγωγή και λυθεί το πρόβλημα της επιτακτικότητας, τότε ίσως θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ή θα καταλάβει πιθανώς και η γυναίκα αν αυτή η ακράτεια που έχει από προσπάθεια είναι πράγματι το κυρίαρχο στοιχείο που την ενοχλεί. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην την ενοχλεί τόσο ή ζυγιάζοντας ένα χειρουργείο με το πρόβλημα που έχει, μπορεί να μην επιλέξει το χειρουργείο. Επειδή μιλάμε θεωρητικά, γιατί καλό και θεωρητικό, εμάς μας συμφέρει να εστιαστούμε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί αν οι δίπλα μας πούνε, θα τους πούμε εντάξει, αυτό που λέτε είναι ανέκδοτο, ότι θα προσπαθήσεις να θεραπεύσεις με φάρμακα μια γυναίκα που έχει 40 Varsava Leak Point Pressure. Δημοσίευσέ το, πες το και αν έχεις το θάρρος, έβγα να το πεις. Είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Έτσι όπως έχει μπει. Γιατί αν ήταν διαφορετικά πράγματα, είμαστε σε θέση δύσκολη για το θέμα της δοκιμής. Όχι ότι τελικά θα κατέληγε στο χειρουργείο. Έτσι, το σκεπτικό, το σωστό, νομίζω είναι αυτό που λέμε όλοι, ότι ασκήσουν οι πιο πολλοί που συμφωνούμε η δοκιμή και μετά το χειρουργείο. Το συγκεκριμένο περιστατικό όμως, έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και η γυναίκα, από ό,τι φαίνεται, αυτά που λέει που την ενοχλούν είναι η ακράτεια προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο όπλο. Δεν σκέφτεται κανείς κάτι άλλο. Να βοηθηθούμε σε αυτή την ιστορία. Εγώ θα έλεγα σαν όπλο να χρησιμοποιήσουμε την ακράτεια κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Και να πούμε ότι εφόσον αυτή η γυναίκα είναι σε μια ηλικία που επιδιώκει μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της σεξουαλικής της επαφή, απορρίπτουμε το να ξεκινήσουμε πρώτα με τη φαρμακευτική αγωγή, διότι η πιθανότητα να πετύχει είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε προχωρούμε στην επέμβαση για να της βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής. Αλλιώς θα έχει χάσει και τον άντρα της. Ναι, συγγνώμη. Ναι, σε αυτό το σκεπτικό όμως μπορεί να μας απαντήσουν ότι τα φάρμακα ποτέ δεν συνδυάστηκαν με προβλήματα κατά το σεξ, ενώ τα sling έχουν εμφανίσει κάποιο ποσοστό δυσπαρεύνειας. Κυρίως βέβαια να έχει βάλει TVT και τέτοια. Ναι, σαφέστατα βέβαια. Αλλά πού θα είναι αυτά, άλλες... Σε άλλους αρέσει το τέτοιο. Και έγινε τον εργασμό. Ναι, τέλος πάντων είναι... Μια γυναίκα που όμως έχει δώσει μεγάλη σημασία, γυμναστήριο, εκδρομές, είναι πολύ κοινωνικό άτομο. Σε δεύτερο λόγο, αν θα αναφέρει το σεξ ναι ή όχι, νομίζω ότι πρώτα της ενδιαφέρει η κοινωνική της ζωή και το γενικό της περιβάλλον. Ναι, πώς δράει, πώς κινείται. Δηλαδή από αυτά που είπε, δεν φάνηκε ένα, το κομμάτι το άλλο, έτσι. Τώρα. Αν το σκοτώ, πες ότι λίγο, ότι όλες οι μέρες έχουν δείξει ότι οι σαραντάρες που έχουν κάποια μικρή ελάχιστα κράτεια, το βασικό τους πρόβλημα είναι το σεξ. Ναι. Το βασικό. Αυτό και αυτό. Και σε εμείς δηλαδή. Εγώ δεν μου έχει θεί γυναίκα, να μου το πει μόνη της, δεν μου το έχει πει ποτέ γυναίκα, έτσι. Εγώ το ρωτάω σε όλες. Είναι κάτι πρέπει να το κάνουν. Δεν το λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να το πούνε. Και μάλιστα σε κοιτάνε, σου λέει ρε παιδί μου, κοιμάται μαζί μου, πού το ξέρει, ας πούμε. Τους φαίνεται πολύ, δεν ξέρει ότι είναι. Δεν το λένε ποτέ ότι είναι τόσο κοινό σύμπτωμα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ρωτάω.
Ναι, ναι, ναι. Που οδηγεί στο γιατρό είναι, είναι ναι, ναι. Στις 40 με 50. Και πιο κάτω ηλικίες, ναι. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να βρούμε κάποιον, ποιος θα είναι αυτός που θα το υποστηρίξει αύριο και να ετοιμάσουμε από αυτές τις διαφάνειες ίσως τις πιο... για να δώσουμε τη μάχη μας, να δούμε, θα πέσουμε σαν τον... ποιος, Σταύρο, θες... Παράκληση να είναι κάποιοι που δεν το έχουν ξανακάνει να παρουσιάσουν σε διαδραστικό για να είμαστε πιο... εντάξει, ωραία. Είσαι από αυτούς που θες, βαράτε με για σκλέο που φαίνεται. εγώ θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να το, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο περιστατικό και ότι ουσιαστικά το ερώτημα είναι χειρουργείο ή συντηρητική. Ενώ όλη αυτή την ώρα μιλάγαμε για διαδικασία προσέγγισης, δηλαδή συντηρητικό πρώτο και τελικά χειρουργείο μάλλον. Συγγνώμη, κονσένσου στα επιχειρήματα. 1, 2, 3, 4, 5 παρακαλώ. Ποια θα βάλετε? Αύριο θα τα δείτε αυτά. Όχι, η ομάδα πρέπει να ξέρει, συγγνώμη. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι... άμα συμφωνούμε ή όχι. Ναι. Δεν θέλουμε να έχουμε έναν εκπρόσωπο που να χάσει από απλώς επειδή... ωραία. Νομίζω ότι σαν κονσένσους, αν συμφωνείτε πρώτον, είναι ότι θέλει καλή αξιολόγηση μεικτή ακράτεια. Συμφωνούμε σε αυτό? Ναι. Ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή να ξέρει κανείς και στοιχεία ανατομικά και λειτουργικά και όλα. Γιατί εκεί λίγο διαφοροποιείται. Δεύτερον, μάλλον σαν κονσένσους θα μπει αυτό που όλοι οι περισσότεροι εδώ συμφωνούμε, ότι μάλλον πάμε πρώτα συντηρητικά ίσως. Σε κάποια περιστατικά που δεν έχουν μια πολύ απόλυτη ένδειξη για την διπλή αντιμετώπιση και μετά στη συνέχεια να πάει κανείς στο κομμάτι το χειρουργικό. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα δύο πιο βασικά. Μάλλον. Αυτά ή όχι. Έτσι. Στο κονσένσους, όχι το δικό μου. Μαζί με τους άλλους. Το κονσένσους το δικό μου. Εδώ είμαστε μια ομάδα που πρέπει όλοι να συναποφασίσουμε πώς θα χτυπήσουμε τους αντιπάλους δίπλα. Και θέλω ποια θα είναι το κονσένσους το εδώ, με τι στρατηγική, ώστε άμα χάσουμε, να πούμε ότι τουλάχιστον όλοι συμφωνήσαμε και είμαστε συμμέτοχοι στην ΙΤΑ. Λοιπόν, η γυναίκα πρώτον δεν είχε καλή αξιολόγηση με ερωτηματολόγια ποιότητα ζωής για να ξέρουμε ακριβώς τι ενοχλεί περισσότερο. Δεύτερον, δεν είχε κάνει δυναμική επεκριτική κινηματογραφία. Στοιχεία για να καταλήξουμε μετά ότι αν δεν είχε αξιολογηθεί σωστά η ασθενής, πώς θα την αντιμετωπίσεις. Έτσι. Δεν είναι υπέρ του χειρουργείου αυτό όμως. Αυτό είναι άμεσα, δεν είναι υπέρ του χειρουργείου. Είναι άμεσα γιατί αυτή η γυναίκα, ας πούμε, η συγκεκριμένη, είναι δεδομένο ότι θα έβγαζε ανοιχτό αυχένα. Εδώ θα πούμε ότι έχει 40 leak point pressure. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, από έναν ο οποίος δεν είναι καθόλου ειδικό στην ακράτεια, είναι μόνο από το by the book που λένε. Νομίζω ότι το βασικότερό μας επιχείρημα είναι ότι μπορεί αυτή η γυναίκα να έχει ιδιοπαθή σφιχτηριακή ανεπάρκεια με 40 leak point pressure. Δεν υπάρχει μακροχρόνιες μελέτες ότι τα φάρμακα βοηθούν αυτές τις γυναίκες. Υπάρχει μια παρακολούθηση αυτών των γυναικών που μακροχρόνια θα επιδεινώνεται στην πλειοψηφία τους η ακράτεια. Είναι νέα, ασκείται. Δεν νομίζω, το κύριο πρόβλημα είναι η ακράτεια από προσπάθεια με πολύ χαμηλό leak point pressure και επομένως νομίζω ότι εμείς θα τη χειρουργούσαμε αυτή τη γυναίκα. Και μάλιστα με sling, όχι με ταινία. Ναι, αυτό είναι, το είχαμε πει προηγουμένως σαν αυτό. Εγώ θεώρησα για το κονσένσου το τελικό, έτσι. Αυτό που σε κάποια στιγμή είπαμε, το βασικό μας στοιχείο είναι το leak point pressure. Αυτό είναι το μόνο και το στοιχείο από το σούφου που λέει ότι 70% η γυναίκα αυτή της κάνεις με ένα αυτό και τα δύο. Αυτά τα δύο είναι τα όπλα μας, έτσι. Ναι, αν είναι φυσικά. Λοιπόν, ότι πρακτικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανέφερε εκείνη. Το πιο μεγάλο, το πιο... ανέφερε εκείνη. Και έχετε μία γυναίκα η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ. Είναι αυτή που το bother, το προφίλ αυτό, σε όλες τις μελέτες και στη HOP δείχνει ότι αυτές ενοχλούνται. Οι κοινωνικές, η μέσα στη ζωή, η οποία θα μπορούσε να κάνει, να το έβλεπες αυτό και σε μία 20 μία τέτοια ζωή. Αυτές οι γυναίκες με μισόλογα, άρα με μισολύσεις, δεν είναι χαρούμενες. Ναι. Αυτό που λέμε στο τέλος, ότι τι θέλει η ασθενής που είχαμε γράψει. Δηλαδή, έχει σημασία τι προσδοκάει η ασθενής. Κάπως έτσι νομίζω θα το πάμε. Ωραία. Οπότε, Σταύρο, θα φτιάξουμε κάποια.
ουρανό, δεν θα κάνει.